www.radiomafia.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Ξεδράζει και είμαι ανατολική δράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευση. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περιβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περιβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζει στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Εδώ είμαστε. Τι μου λέει ένας τύπος? Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Παίκτες του Άρη και του Ηρακλή έχουν το σύνδρομο του λυκανθρώπου. Καλή εβδομάδα, θα πέσω αυτή την καρέκλα. Τι είναι αυτή, ρε? Του λυκανθρώπου, λέει, το σύνδρομο έχουν. Τους λέει, πότε πληρωθήκατε? Και ο παππούς μου το λυκάνθρωπο έκανε. Του λέω, παππού, από πότε έχεις να δεις, λέω, κοπέλα γυμνή? Λυκόπουλα. Τι, κάτσε ρε φίλε. Από που θέλετε να ξεκινήσουμε? Ναι, ρε, γιατί να πληρωθούν οι παίχτες του ΠΑΟΚ τώρα, μπορείς να μου πεις? Γιατί να μην πληρωθούν? Να κάνουν τους λύκους κι αυτοί. Να τους κάνεις αφήνεις λεφτά, θέλετε? Ποιος θέλει? Αυτό ο λυκάνθρωπο. Θα πάρουν το πρωτάθλημα και. Ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα? Αυτοί ότι ρουξάκια μπορούν να παραχωράσουν από τα εστία, ρε, αυτοί οι παίχτες. Άμα του βοηθήσει ο Ιβάν, όλα μπορούν να γίνουν. Ο Ιβάν θα το πάρει το πρωτάθλημα, μόνο του. 8 λεπτό του βοήθησε. Μετά πήγαινε η μία με 10. Δηλαδή για καλό του βοήθησε να φάνε γκολ με 10. Όχι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε εδώ? Τι να κάνει ο άνθρωπο άλλο? Τι θέλετε αυτό ο άνθρωπο να κάνει? Καλησπέρα, τι καλή εβδομάδα λέμε τώρα, τι λέμε τώρα? Τι θέλετε αυτό ο άνθρωπο να κάνει? Τι άλλο να σε δώσει? Έρχεται στην Ελλάδα, έρχεται στον Κατσαρί. Τρέκαν τα σάλια του καημένου του Κατσαρί, παραγωγικά. Σε παρακαλώ, πόσα ζήσει ο Ραστέγνης, πόσα θέλεις? Όταν πρώτο ήρθε... Βοήθα λίγο, ναι, δώσε μας, δώσε μας κανένα ευρώ. 600 ρε, τσαπάρτα.
Πάρτα, ρε. Πάρτα! Άπλα! Πάρτα! Τάχος. Παρακάτω. Γιατί το λέγανε και κοσάδα. Λοιπόν, παρακάτω. Τι θέλεις να σου φέρω. Έλα εδώ εσύ τώρα. Τι έχουμε, χρέη. Πάρα πολύ ωραία. Πόσα χρωστάτε. Παγωμένα είναι. Δηλαδή, άμα ξεπαγώσουν, πόσα θα γίνουν. Πόσα, ναι. Τα μια 45-50. Παγωμένα καμία. Τα θέλω. Πόσα τα είπες. Παγωμένα τα θέλω. Κρατάνε εδώ οι πολιτικοί και οι δικαστές. Κρατάνε. 11. Κρατάνε. 11 θέλω. 11 θέλεις. 11. Πά πιούμε ένα τσάι. Γι' αυτό είπε χρέο. Παγωμένο είπε. Παγωμένο το πιέζει. Παγωμένο το πιέζει. Σαν τα χρέη τα θέλω. Φέρει το αμάξι, παίρνει το μπαμπά ναι. Μαζί. Πάει εκεί στην εφορία εδώ. Στην Banks. Ναι. Παίρνει την ασημένια τη τσάντα. Παίρνει τη τσάντα να πούμε, παίρνει το χαρτί. Ναι. Παίρνει την επιταγή. Πιόγκο τη δένει. Ναι. Ροσκορδέλα. 11! 11! Έκλεισε. Ακατέβατα. Μπράβο. Κουστάμε σε κανένα μπέκτη. Και το τσάι πλέρωσε. Ναι, όχι. Το τσάι. Και το τσάι πλέρωσε. Στο καφετζί και μπουρμπαράκι. Και το τυρί και το ανθότυρο πλήρωσε ο άνθρωπο να πούμε. Πάμε παρακάτω. Τι γίνεται τώρα εδώ, τι έχουμε άλλο. Μίχελ, έλα εδώ. Μίχελ, έλα εδώ, τι θέλουμε, παίκτες. Πρωτάθλημα θέλουμε, τι θέλουμε. Τι άλλο έχουμε εδώ, τι θέλετε, ρε Λιγούρια. Τι. Ένα, ξέρω εγώ, καμία σουρωτή να, ναι. Να πιούμε. Ένα σπράιτ. Ένα σπράιτ, καμία γκαζόζα, μπίλια. Να σα φέρω. Ναι, τι θέλετε. Πόσα εκατομμύρια θέλετε, ρε Λιγούρια. 6 εκατομμύρια. Καλά είναι. Το χρόνο. Καλά είναι. Χορηγία. Καλά είναι, πάρτα, καλά. Πάρτα, πάρτα, πάρτα. Ναι. Πάρτα, παρακάτω. Τίποτα πιο εύκολο. Πάρτα, φέρτα. Πάρτα, πάρτα, φέρτα, ναι. Παρακάτω. Τι άλλο θέλετε, ρε. Έλα εδώ εσύ, ρε Φαλακρούρα, και με μουγιάζει με τον Βραζιλιάνο να πούμε. Τι θέλεις. Εσύ είσαι εγώ, ναι. Αριανός. Εγώ ναι. Μεγαλανά μάτια. Μεγαλανά. Πώς το λένε, κάνεις το μάγκα στο Σχιζοδήμο και παίρνεις τις εκλογές από το Σχιζοδήμο. Γραμμένε. Το Φουκώρα, έλα εδώ ρε γραμμένο. Και ξέρεις ο γραμμένος. Τι γίνεται εδώ πέρα, για πες μας. Σε κάνω πρόεδρο της ΕΠΟ. Μ' ό,τι πεις. Τι ομάδα είσαι, ρε γραμμένε. Αριανός. Δεν έχει σημασία. Αριανό και ξαριανό. Πάρτα, φέρτα. Πάρτα. Έλα εδώ ρε Λιγούρι του λέει. Πάρτα ρε φίλε. Στην Κατερίνη. Πάρτα. Τι θες, τι έχεις. Υπογλυκαιμία έχεις στην Κατερίνη. Ναι. Ωραία. Τουλούμπες. Έλα εδώ ρε. Εσύ ποιος είσαι, Σέρες Δράμα Καβάλα. Μάλιστα. Τι θέλεις εσύ στη δράμα. Τι θες ρε Λιγούρι εσύ στη δράμα. Ροξάκια. Ροξάκια. Θέλω ροξάκια. Πάρτα. Πάρτα. Φέρτα. Έλα εδώ ρε του λέει εσύ. Στη Βέρεια. Τι θες. Ραβανί έχουμε στη Βέρεια. Ραβανί έχουμε αλλά κρέας μας λείπει. Κρέας. Μπριζολέτα. Μπριζολέτα. Πάμε. Τι έγινε, η Παναγία σου μελό όταν κλαίει, γίνεται χρυσάφι τα δάκρυα. Τα δάκρυα, ναι. Γίνεται χρυσάφι τα δάκρυα. Πάρτα! Φέρτα! Φέρτα! Έτσι, φέρτα, πάρτα! Πάμε παρακάτω. Τι θέλετε εδώ πέρα. Πρόεδρε, θέλω τις ενώσεις. Θέλετε τις ενώσεις. Παίρτε. Πόσο κοστίζουν οι ενώσεις. Δεν ξέρω. Φιλιά, αγκαλιές, δημόσιες σχέσεις. Αποδέσμες. Τι θέλετε. Επί την ονομαστική σας εορτή. Παρακάτω. Πάμε, κορδέλα. Παρακάτω. Θέλετε προπονητή. Ποιον θέλετε προπονητή. Τον Άγγελο Αναστασιάδη. Τον φέραμε, είναι ο καλύτερος προπονητής. Πολύ ωραίος. Μας πούλησε ο Τζαβέλας. Δρόμο, Τζαβέλα. Φύγε. Δρόμο, φύγε, τι θέλετε άλλο. Αγαπάει ο μπαμπά τον Τζαβέλα. Θα κλάψει 10 μέρες, παιδί μου. Ναι. Θα σε δώσω εγώ δύο κρουσάκια τη matchbox να παίξει εκεί πέρα. Ξέρεις τη matchbox τα κρουσάκια που παίζανε μικρή. Συλλεκτικά είναι, ωραία. Του πήρε του κοντού δύο matchbox να πούμε. Το παιδί έπαιξε να πούμε κτλ. Το ξέχασε τον Τζαβέλα. Μετά, τι θέλετε ρε Παοξίδες, είμαστε προσωπολάτες κύριε Ιβάν. Τι θέλετε να σας φέρω για να χαρεί η ψυχή σας. Τι. Τι θέλετε. Θέλουμε τον Βιερίνια. Μα αυτός είναι ο χοντρός. Δεν με νοιάζει, εγώ τον θέλω. Θέλω. Δεν είναι σαν τις παλιές ταινίες. Μα είναι κακός. Κακός. Μα ναι. Είναι τεμπέλης. Μα εγώ τον αγαπάω. Εγώ τον αγαπάω. Μαμά, τον θέλω πίσω. Τον θέλω μαμά πίσω. Θα περάσει αυτά που πέρασα εγώ, λέγανε ναι. Οι μάνες. Πρόσεξε. Στις κόρες, ναι. Κύριε. Με λέγανε οι μάνες στις κόρες. Ναι. Παιδί μου, εγώ δεν θέλω να σε μεταπίσω. Αλλά τα καλά τα δικά μου που τράβηξα με τον πατέρα σου, δεν θέλω, κορίτσι μου, να τα τραβήξεις. Μα ήταν ωραίος, ναι, αλλά στα 25 ήταν καλός. Ναι. Μα τι είχε ο μπαμπάς. Όμορφος στα 25. Τι έσαι έκανε αυτός ο μπαμπάς. Όταν θα έρθει η ώρα, ναι. Ας τα πω. Ναι. Λοιπόν, μα είναι χοντρός, τον αγαπάω. Τον αγαπάω. Μα είναι τεμπέλης, τον αγαπάω. Τον θέλω. Μα μόθρευτος, τον αγαπάω. Πάρτον. Πάρτον. Έρχεται εδώ, του το φέρνει. Τι θέλετε ρε εσείς. Δεν σας κάνει ο μπίζες μας. Έλα εδώ ρε πω. Πόσο κάνει αυτός ο Ελκατούρη, είναι καλός. Μπαμπά είναι καλός. Μπαμπά καλός είναι. Καλός είναι τον ίδιο. Σάματι ξέρεις ρε εσύ να ψουνίσεις να πούμε. Δηλαδή πήγα εγώ τον Γιώργο τον Σαββίδη. Αυτόν έχω. Να αγοράσουμε ρε παιδί. Πάμε στο σούπερ μάρκετ. Μαζί να αγοράσουμε όμως. Ναι, τι να αγοράσουμε. Προσούτο. Προσούτο, ναι. Σε στα ζευγάρι. Σαλάμι αέρος. Σίγουρα μπύρα. Πληρωμένο όμως προσούτο. Ναι. Τι θέλεις. Κασέρι, ναι. Βαλμάδα. Θέλω να μου φέρεις ναι. Καπνιστό από το Μέτσοβο. Ωραία. Αυτός θα σε φέρει από την Τρίπολη. Γιαούρτι Δορκάνα. Γιαούρτι Δορκάνα. Έντα μολαδία, στραβάντα σκυλιά λάστιχο. Πάνε αγόρι μου να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο με πετρέλαιο για την εταιρεία. Δίζελ, ναι. Ναι. Φυσικό αέριο θα σε φέρει. Άμα. Άλλα τι άλλο. Λοιπόν, τι θέλετε άλλο να σας κάνει αυτός ο άνθρωπος. Στο 8ο λεπτό κόκκινη κάρτα ο Τίγρης, ο Πόντιος εναντίον του Ποντίου. Πάρ' το μάτι και φύγε σου λέει. Και εσύ ρε ταγάρι πας και κάνεις στο κέντρο του γηπέδου φάουλ. Εγώ αν ήμουνα ο μπαμπά,
Ναι. Του έλεγαν Ζαμπράνο, έλα εδώ. Έλα εδώ. Πόσο κοστίζει το χρόνο? Τόσο. Τόσο συμβόλαιο έχουμε? Τόσο. Φεύγει να σου δώσω 100 χιλιάρικα πριν. Μα θα πω το μάνατζερ. Του βλέπει αυτού του δυο που είναι από το Καζακστάν με του Βέρκου. Ναι. Ναι. Ή υπογράφει ή. Βρήκαν ένα τσιμεντωμένο σήμερα. Πώς θα λέω, που είχαν δέσει το κεφάλι εκεί στο χωριό. Εκεί που κάνει ο Χιλιτίδης διακοπές. Στο Τριάδι. Όχι, εκεί στην Καλκιδική, πώς λέγεται. Στην Ποτίδια. Στην Ποτίδια. Βρήκαν ένα πνιγμένο τσιμεντωμένο. Κατάλαβε. Τι ήταν αυτό, αλλά ο Σαββίδης είναι καλός άνθρωπος. Ναι. Έτσι βλέπω. Δεν έχει σχέση με το Τιτάνο άνθρωπο εδώ. Όχι. Δεν στο εργοστάσιο. Εγώ αν ήμουν, θα ήμουν κακό άνθρωπο. Εντάξει, τώρα είναι καλό. Θα πήγαινα στο Τιτάν. Ναι. Κοντά δεν είναι. Δίπλα είναι. Χοντρική πράγμα. Φορ μπαγκάζ, ασκόνα 12. Πόσα πινιντάρια σου έχει ακολουθεί. Για να μην δώσει ο και στόχο. Όχι. Τι θε, Ζαμπράνο. Τι. 100 χιλιάρικα. Κουβάλα την άμμο. Πάρα πολύ ωραία. Κουβάλα την άμμο να κουβάλα. Θε να σε βρουν σε 4.000 χρόνια στην τετάρτη παρουσία του Ισού. Τσιμεντωμένο. Θα του έλεγα εγώ. Ναι. Σταματά μπλόκου στον δρόμο. Κύριε Βαν, τι μυστρία είναι αυτό. Τι μυστρία είναι αυτό. Έπρεπε να είμαι εγώ πρόεδρο. Μεγαλομέτωχο ή να είμαι εγώ τον μπαμπά εκεί πέρα. Ναι και. Ναι. Ζαμπράνο. Ζαμπράνο. Αγόρι μου. Ζαμπράνο. Έλα να παίξει λίγο. Στο κέντρο φάου. Με το σωματοφύλακά μου δύο λεπτά. Σπάρινγκ να σε κάνει. Ζαμπράνο. Βασίλη. Βασίλη. Κάντε ένα δίλεπτο. Στο 70% των δυνατοτήτων. Το 70% είναι πολύ, φίλε. Ραπ μιλάει για μπάλα με ανακοίνωση ο Κυριάκος που μεγάλωσε με αρχεία XL και κόλλες Α4 και περιμένουμε στον ΠΑΟΚ αποτέλεσμα με αυτούς τους άμπαλους. Α, λέει για τις εποχές τις παλιές που ήμασταν και ακόμα είμαστε εκεί. Υπάρχουν ναι. τεχνοκράτες ναι. στο ναι. ποδόσφαιρο, κύριε. Έχουν τα δίκια τους τα. Μια ερώτηση. Έχουν τα δίκια ναι. τους. Μια ερώτηση. Αν πίστευες ότι μια από τις τρεις μεγάλες ομάδες, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός δεν θα πάρει το, και ΠΑΟΚ δεν θα πάρει το πρωτάθλημα, ποια θα ήταν από τις τρεις? Δεν καταλαβαίνω. ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Ναι. Ποια από τις τρεις πιστεύεις ότι φέτος δεν θα πάρει το πρωτάθλημα? Δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ. Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ. Ξέρεις γιατί η ΑΕΚ? Γιατί. Γιατί οι άνθρωποι δώσαν την ψυχούλα τους. Ναι. Έχουν ένα προπονητή πολύ καλό, ένα υλικό που είναι στα κόκκινα. Και ένα τσιγκουναρά μεγαλομέτωπο, ο οποίος το Γενάρη, άρα πιστεύεις... άμα βάλει το χέρι στη τσέπη, ναι. θα πιάσει να πούμε καβούρια, σκουλίκια, πυράγκα. Δολάστηκα από τα Γκρέιντερ. Ναι, και αυτό. Πιστεύεις ΠΑΟΚ λοιπόν. Ναι. Και το Ιανουάριο, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Και τον Ιανουάριο. Έναν, δεν έχει και ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ναι, ΠΑΟΚ. Ναι. Στέφανε, εσύ τι πιστεύεις? Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Ναι. Για να δούμε ποιος είναι κοντά εδώ πέρα στην εκτίμηση. Ποιος λοιπόν, δεν θα το πάρει, δεν είπα. Έγκριτη εταιρεία στοιχημάτων εδώ πέρα. Πρώτο φαβορεί Ολυμπιακός με 2.15. Ακόμα τον έχει. Κωστή. Α. Δεύτερο φαβορεί ΑΕΚ που δεν πιστεύεις με 2.60. Ναι. Και τρίτο φαβορεί ο ΠΑΟΚ που ανέβηκε πάρα πολύ στο 4.20. Ναι. Εάν δεν πάρει φέτος πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ θα γίνω κουραστικός. Θα πρέπει να αυτοκτονούν οι ΠΑΟΞίδες σε δύο διαφορετικά σημεία της πόλης. Άρα λες στον κόσμο παίξε τα λεφτάκια σου στο 4.20 είναι value bet. Ναι. Όπως ο 1.10 ο Άρης πέρσι. Ναι. Ναι. Εάν αυτός ο άνθρωπος, ο Ιβάν Σαββίδης, μέσα σε αυτούς τους χωριαταραίους εδώ στη Θεσσαλονίκη, τους Παοξίδες και σε εμάς όλους, με τόσα αυτά που έχει κάνει, με αυτόν τον Ολυμπιακό, με τον Λεμονή προπονητή, με τεφορμέντο Φορτούνι, με 4 center for κουτσά, τώρα πάει να βρει center back, Νοέμβριο μήνα. Αλλά θα τα βρει μέχρι το χειμώνα αυτός. Δεν ξέρω. Θα τα βρει. Ο Αλέφοντας σήμερα μας είπε ότι θα πάρει το Μυραλά 30 χρονών. Μυραλά 30 χρονών. Δεν ξέρω, μην με βγει Βιερίνια κι αυτό, κάτσε να το δούμε. Εγώ σου λέω τώρα, Νικολάου Μολέδο, φοβερόδη δεν ξέρω. Αφού δεν τον θέλει η Everton, κάτσε να δούμε τι κουσούρι έχει. Εγώ είμαι πάντα. Καλά, εντάξει. Δηλαδή και ο Βιερίνια ήρθε 31-32, δεν τραβάει. Ναι, ο Μυραλά θα τραβήξει. Με παιχνίδια. 30 χρονών. Δεν ξέρω. Λένε στον Ολυμπιακό, είναι καλό, δεν είναι Βιερίνια, δεν είναι. Θα δούμε. Λοιπόν. Ιδωμένα. Φανταζίες Κυριάκος Πραγματρόπουλε. Ραπτόπουλε, δεν είναι πολύ ύποπτο που τον κρατάνε τον Λουτσέσκου μετά από όλα αυτά? Λέω φίλος. Μες φίλοι του Μάς που είδαμε στο μαγαζί όλοι εκεί πέρα, εγώ είδα τον κόσμο του ΠΑΟΚ να αγανακτάει με τους παίχτες πια. Κουραστήκανε. Ναι. Πολύ δηλαδή. Πέτα τέτοια και τους πληρώνει ακόμα ο πρόεδρος και τι είναι αυτή και. Πήρε στο 10ο λεπτό τι είπε ο Ραπτόπουλος. Στο 10ο λεπτό. Είχαμε δουλειά, εμείς τρέχαμε. Διπλανή σου τώρα τι είπαν. Ναι, ναι, φίλε, πες το, εντάξει, μπορεί να τα κοριτσάκια και τρέχα και εσύ τι είπε. Εγώ τι. Όχι, έτσι, έτσι, όλοι τρέχουν, δεν είναι έτσι. Πέρα το κεφάλι κάτω, καφέδες βαρούσε εγώ και μπήρες. Βγάλε το Ζαμπράνο αλλαγή. Ωραία, ναι, το είπες. Βγάλε το Ζαμπράνο αλλαγή. Και πώς να τολμήσει να το βγάλει, ρε φίλε, τελειώνει. Και άμα δεν τολμάει, α πάει γύρι στο ταχυδρομείο υπάλληλο, θα κουβαλάει τα σακιά. Ναι, να το κάνει, έμαθα και φορτιστήρα του Ζαμπράνο να μην τσιμπήσει. Άιντε.
στις εγώ πάντως, παιδιά, όλο αυτόν τον καιρό και με το μαγαζί και στους αγώνες του ΠΑΟΚ που γινόταν ο πανικός, έχω καταλάβει ένα κλίμα. Ότι πάει ο κόσμος του ΠΑΟΚ που ξέρανε μερικοί και από τα ραδιόφωνα και από τις εφημερίδες. Πλέον ο κόσμος είναι απόλυτα συνειδητοποιημένος. Βλέπω ένα κόσμο ο οποίος ξέρει τι βλέπει και δεν θα τον ξεγελάσει κανένας. Και πάψετε να κοροϊδεύετε και να τους θεωρείτε πρόβατα. Έτσι. Εγώ είδα ένα κλίμα πολύ συνειδητοποιημένος ο κόσμος, ήξερε πού να κάνει την κριτική του. Σου λέω τι κλίμα πήρα. Δηλαδή τα παλιά τα χρόνια που πουλούσαν παπατζηλίκια. Ότι μα φταίνε όλοι οι άλλοι. Δεν φταίνει ο ΜΑΠ. Πάνε αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος έχει βγάλει τις παροπίδες. Θα κόψω το τηλέφωνο. Να μην εκεί. Δεν έχει καζατζίδι. Δεν έχει καζατζίδι. Μα φίλε, όλοι λέγανε. Ο κόσμος δεν το θέλει αυτό. Δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να θέλει να ακούει την αλήθεια ο κόσμος. Δεν είναι πρόβατο. Άστο, φίλε, ξέρουν μπάλα. Άστο. Μάθαμε να πουλάμε τον ΠΑΟΚ αδικημένο. Δεν πουλάει άλλο αυτό. Όποιος το πουλήσει είναι ένα πράγμα κακιάς ποιότητας. Έμαθε, λέω να είναι. Πανταζής Κυριάκος, δεν να απαντάς αυτό που σε ρώτησε όμως. Φανταζή? Δεν σου φαίνεται σε ένα ύποπτο. Πες τη γνώμη σου περί αυτό. Ότι τον, δεν το διώχνουν γιατί τι, πουλάνε το πρωτάθλημα. Γιατί Κυριάκου είναι ύποπτο, δηλαδή. Λέει, πρέπει να είναι όλα ύποπτα σε αυτή την τέτοια. Δεν βρήκαν το. Πόσο σε βρει δηλαδή εσένα τώρα σε μια νύχτα τον κατάλληλο προπονητή. Ναι. Τι είναι, ελεύθερη αγορά, είναι μεταγραφική περίοδο. Τι έχουμε... να σου πει, να πάει στον ατρόμητο που είναι πρώτο και σου πει φέρει με εκείνο τον προπονητή που έχει. Τώρα έχουμε άλλο σκηνικό. Θέλουν τον Καρσία προπονητή ή άλλοι. Ας τον πάρουν. Άμα θέλουν να βγουν 7η. Εντάξει, θα δούμε τι θα βγουν. Πιάνουμε Χριστούγεννα και ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει ούτε ανάποδο αράουτ. Συνέχισε να ξεφτιλίζεσαι. Το πρωτάθλημα είναι 50 ρίσιο, λέω. Κέρδο είναι και αυτό. Άμα είναι να πάρουν τον Καρσία προπονητή, να έρχονται Παρασκευή και με το δάσκο να παίζουμε σπάρινγκ. Να του μάθει και εκεί. Θα έρθει χαριλάω την Τετάρτη, λέω 8-15. Θα έρθει, ναι. Έχω εισπράξει να. Θα έρθει. Ναι. Ραυτόπουλε, τι συναισθήματα απηχούν στην ψυχή σου οι έννοιες Ορθοδοξία και Ελλάδα. Άμα έχει κονόμα είναι καλή. Τέτοια λες. Τι ορθοδοξία λέγεται τέτοιο, τι κονόμα δηλαδή, γιατί όλα είναι στο κονόμα. Να σου πω. Όχι να μην πει. Να φαγώθηκες να μην πει. Να κονόμαγα. Ναι, για να γίνεις χριστιανός. Ρε φίλε, μισό λεπτό. Ο άλλος λέει παίρνει στην Τίνο να πούμε. Καλά κάνει. Τα χρυσαφικά ναι. Και τα κάνει ράβδος. Ωραία. Άμα πάρω εγώ μια κόκο ράβδο. Ωραία. Να είμαι χριστιανός. Ρε φίλε, και εγώ, εγώ δηλώνω χριστιανός, αλλά δεν χρειάζεται να πληρώσω. Εγώ πάω σε ένα, σε ένα έξω εκκλησάκι, ανάβω ένα κερί και τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται να αφήσω και 50 ευρώ. Ναι. Ένα δεκάλεπτο σε ένα βουνό αφήνω. Δεν κατάλαβα. Χαρίλος, δεν πάω εκκλησία. Δεν είμαι χριστιανός. Άλλο σε λέω, ρε, με κάνει ερώτηση και του λέω, το απαντάω. Ναι. Άμα δεν έχει κονόμα, δεν είμαι ούτε Ελλάδα, ούτε Ορθόδοξο, ούτε Καθολικό, ούτε Εβραίο, ούτε τίποτα. Για μένα όλα είναι σαχλαμάρι, μαρμίτα είναι. Άμα δεν ήταν μαρμίτα, δεν τα κάνανε χρυσάφια τα δαχτυλίδια του λαού που πάει στη Τίνο και προσκυνά για τα παιδάκια του. Θα τα πηγαίνει και τα δίνουν στους φτωχούς πίσω. Αφού δεν τα δίνουν στους φτωχούς, είναι για την κονόμα. Και αφού είναι η κονόμα, εγώ γιατί άμα κονομάω, γιατί να μην έχω. Εντάξει. Να μην τον άλλο η κληρική, άλλο η θρησκεία, ρε φίλε. Με διόρισε εμένα τι να κάνουμε τώρα. Από την Ορθοδοξία, τον Καθολισμό, σε κανένα κανάλι, έχουν διορίσει άλλου. Έχουνε με κάνα κόμμα, έχω βγει μπροστά, εγώ να παίρνω, ξέρω κανένα εύκολο μεροκάματο. Ούτε ελληνισμό, ούτε τουρκισμό. Τίποτα. Όταν είμαι εγώ Έλληνας, έχουν φάει τη γιαγιά μου ζαμπέτα να πούμε οι, πώς τους λένε οι Τουρκαλάδες. Ότι και μάλλον τα Τούρκ, επειδή θέλαμε να κάνουμε κατακτητικό πόλεμο. Και έρχομαι εδώ και παίρνω τουρκικές αερογραμμές. Και κονομάω. Τώρα τι δουλειά έχεις, Μύρνη, με τις τουρκικές αερογραμμές. Δεν μιλήσω. Σε αφήνω, αλλά τα λες πάνω στο σύνορα, λες. Όταν λοιπόν κονομάω εγώ. Κονομάς, άντε πάει. Από τις τουρκικές αερογραμμές και αύριο μπορεί να πάρει το Μετρόπολη ένα Τουρκαλά και να μου δίνει 5 χιλιάρικα, 6 και να μου πει εδώ είμαι ο Τούρκος χωρικός, πες εσύ, έχω χριστιανός, ότι δεν τα πάρεις. Άντε μπράβο. Τι άντε μπράβο. Θα τα πάρω. Ορθοδοξία και ανορθοδοξία. Τι δουλειά έχει δουλειά με τη θρησκεία. Τι δουλειά έχει δουλειά με τη θρησκεία. Μπορεί να το απαντάω εγώ. Και αν απαντά, τι σε ρώτησε. Ορθοδοξία και τέτοιο σε ρώτησε. Ορθοδοξία κονόμα είναι. Και ελληνισμό κονόμα είναι. Κονομάνε 100, πεινάνε 10.000. Άντε, πάμε παρακάτω. Η Τούμπα βγάζει ή ρίχνει κυβέρνηση. Φέτος ακόμα είναι κλειστή, λέει. Από αρχές Δεκεμβρίου θα αρχίσουν, λέει, τα όργανα. Άιντε. Η Τούμπα δεν βγάζει δήμαρχο στην πόλη. Η Τούμπα δεν βγάζει δήμαρχο στην πόλη. Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτό τώρα αλήθεια είναι που λες ή... Φτάνει ρε Σιραπτόπουλε. Σταμάτα να τους σηκώνεις τους παοξίδες. Δεν σηκώνονται. Γίνεσαι κουραστικός. Ομάδα με ένα γκολ και χωρίς νίκη εκτός έδρας. Στο 1/3 του πρωταθλήματος δεν έχω δει στην ιστορία. Θα στρώσει, θα στρώσει. Θα κερδίσει τον Ατρόμητο. Διετάξανε να μην παίξει ο Χατζησαΐας, ο Βάρτα και ο. Καλύτερα να παίζανε, φίλε. Θα παίζανε πιο μαλακά αυτοί. Από ένα πληρωματική θα παίξουν πιο δυνατά. Ο Ποκολόκο, ο οποίος είναι απέναντι από το σπίτι. Το ξέρω το Ποκολόκο. Ο Ποκολόκο είναι απέναντι από το σπίτι του Μένου Χατζησαΐας. Ναι. Ναι. Ξέρεις τι με είπε ο Ποκολόκο. Τι σε είπε. Ξέρεις πως περιμένω ο Χατζησαΐας και ο Βάρτα λέει να παίξουν. Καλύτερα να μην παίξουν. Ναι, δεν ξέρω. Να παίξουν ή δεν παίξουν, δύσκολο.
Ξέρεις πως γουστάρει ο Άρντα να αυτοί να τους καρφώσει, λέει δύο γκολ. Εγώ δεν ξέρω, φίλε, εγώ βλέπω ότι ο Ατρόμητος στα χάπου έχει είναι πολύ γρήγορα. Και βλέπω ότι η τσίρλα μέχρι το γόνατο, τα καλά του Ολυμπιακού κάνει και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή, δανεικούς μην παίζετε. Τι τους έδειξε άμα είναι καλή, μην παίζετε. Δηλαδή τι σκεπτικό είναι αυτό να διώχνει του καλού παίχτε και του λε μην παίζετε. Χει τον καφέ, εγώ ει πράξη. Μην του ρίχνει να μην πάρει τίποτα ρε του σκύλι να πούμε. Όλο λεφτά, λεφτά. Λεφτά. Τέσσερα τσουβάλια λεφτά κάθε εβδομάδα. Λεφτά. Σαν τα λεφτά. Σαν τα λεφτά. 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 Δεν λεφτά. Υπάρχει ρήτρα μη συμμετοχή. Παίζουν και οι τρει. Υπάρχει συμφωνία κυρίων. Οπό. Στη νύχτα, στη μέρα. Γιατρό. Ο παδό Ξάνθη. Ξάνθη. Λοιπόν. Γιατρέ, να σε ευχαριστήσουμε καταρχήν εμείς οι Αριανοί που πήγες στο γήπεδο και έφερες όλο σου το γούρι εκεί πέρα στην ομάδα των Τρικάλων. Όποτε πηγαίνεις, δεν πρόκειται ποτέ γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει. Αγρίνιο. Σ' όποιο μάτς και να πας. Πήγε Αγρίνιο. Πού Αγρίνιο πήγε. Πάνε, στην Ξάνθη, 1-3. Ναι. Πήγε. Πλάκα κάνεις όλα. Πήγε, ναι. Πήγε ναι. Τρίκαλα 0-1. Πήγε Αγρίνιο 1-3. Πήγε Σέρες πέρσι 0-0. Κάτσε, ο δικός πήγε Αγρίνιο τώρα για να καταλάβω. Με τι να πάει, με πύραυλο. Στο Αγρίνιο πήγε ο δικός. Βέβαια, πήρε το πούντο. Καλά, ακόμα δεν πήρε από τον Πανόπουλο τη ζωή. Μπαμπαμπαμπαμπαμπαμ, το λε από το 3 χρόνια είναι ο Αγρίνιο. Ξέρει, πάει στον Εμπιστή τον Πράλο, ρε φίλε, να πα Αγρίνιο. Ρε, ξέρει, ο γιατρό είναι επιστήμον. Τι είναι το Αγρίνιο, είναι ο Σέρες είναι. Πάντω ο γιατρό είδε ότι στο 10 λεπτό πρέπει να βγει ο Ζαπράνο, αλλά ο Λουτσέσκο δεν το είδε. Μα και στο Αγρίνιο που πήγε, πάλι ο φιλοξενούμενο κέρδισε. Δεν κέρδισε ο γηπεδούχο. Αυτό λέμε. Έχει σερή καμιά 15 στα 15 τελευταία παιχνίδια που δεν κερδίζει ο γηπεδούχο. Ναι. Εγώ αν ήμουν γηπεδούχο ομάδα θα τον έβαζα απαγορευτικό. Δεν τον έφυνα να μπει σε γήπεδο. Ναι. Θα το στείλω εγώ στην Καρελώνα τη φωτογραφία, άμα το δει, μην τον αφήσετε να μπει μέσα. Ποιον? Του γιατρό. Ο, γιατρός, ο παπάς του γιατρού είναι φανατικός φίλαθλος του Άρεο. Ο παπάς του να πάει που θέλει αυτό να μην πατήσει. Ο παπάς του γιατρού είναι φανατικός φίλαθλος. Ούτε στην ΠΑΟΚ μέσα θα του βάλω φωτογραφία να μην πατήσει μέσα τίποτα εκεί. Εδώ δεν χρειάζεται να πατάει στις έντρες. Πάει. Πατάει να πάει με το πάω κατ' όμως. Λοιπόν, μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές, πες μου τρία φαβορί για την άνοδο από Β' σε Α. Ποιες ομάδες πιστεύεις, για να δω αν πιστεύεις σε φωτοβολίδες. Δόξα, Άρη και Όφη. Όφη, Δράμα, Καλαμαριά. Δόξα, Άρη και Όφη. Λέω εγώ. Δόξα, Άρη και Όφη. Όφη, Δράμα, Καλαμαριά. Κοίταξε, η Παναχαϊκή εκεί με τους, με τους ρουφιά. Με... διάλειμμα, διάλειμμα. Όχι, ρε, δεν πάμε διάλειμμα. Καλά, καλά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. Σούπερ μάρκετ, συν κασενκάρι, ίσον πιο φθηνά και από φθηνά. Δηλαδή, είναι για επαγγελματίες ή για ιδιώτες? Εδώ είναι η ουσία. Είναι 2-1 και για ιδιώτες και για επαγγελματίες. Θερμαϊκός, χιλιάδες προϊόντα για το σπίτι και για τον επαγγελματία στις καλύτερες τιμές. Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηδανίων, στην περιοχή αεροδρομίου δίπλα στις Θερινές Μούσες. 2310-4747-85. Αυτή την εβδομάδα, σούπερ προσφορά σε όλα τα ζυμαρικά μπαρίλα. Η συσκευασία 500 γραμμαρίων μόνο 64 λεπτά με το ΦΠΑ. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά. Λαλαλαλαλαλα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψα σαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery? Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera, χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Αλήθεια? Πώς στηρίζεις μια οικογένεια όταν φροντίζεις στο σπίτι ένα παιδί που η ζωή του απειλείται από μια σοβαρή ασθένεια? Ή μια οικογένεια που χάνει ξαφνικά ένα αγαπημένο της μέλος? Πώς βοηθάς να κλείσουν τέτοιες πληγές? Στήριξε τη Μέριμνα, που μετατρέπει την οδύνη της οικογένειας σε ψυχική δύναμη, ελπίδα και αγάπη για τη ζωή. Στείλε σήμερα SMS Μέριμνα στο 19454. Η αποστολή SMS ισχύει έως 4 Νοεμβρίου. Χρέωση 1 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη παιδιών που φροντίζει η Μέριμνα.
Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrospor. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310 900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινούπολιτικα. Μην αγχώνεσαι για το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων. Το Μετρόπολης 95,5 είναι εδώ και σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών. Ξεκινάμε. Τη μάχη της Γαλοπούλας. Να κοίτα το πουλάκι. Αχ, τι γλυκό πουλάκι. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Συντονίσου στο Μετρόπολης 95,5 και μόλις σε ανύποπτο χρόνο ακούσεις το ρεφρέν από χριστουγεννιάτικο τραγούδι να παίζει ξαφνικά. Ρουδόλφ το ελαφάκι με καρδούλα ταπεινή. Κάλεσε στο 2310-90-90-90 και κέρδισε εσύ στη μάχη της χριστουγεννιάτικης γαλοπούλας. Τρεις κληρώσεις καθημερινά. Διεκδίκησε τη γαλοπούλα σου σαν να μην υπάρχει αύριο. Και να θυμάσαι, το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ολυμπιακός 2-15 μου λέει ο Στέλιος. ΑΕΚ 2-60, ΠΑΟΚ 4-20, ατρόμητος 6 αποδόσεις για το πρωτάθλημα. Εξήγησε γιατί ο Ολυμπιακός πρώτο φαβορεί και πού να ποντάρουμε. Γιατί ο Ολυμπιακός πρώτο φαβορεί. Γιατί έχει λεφτά και από πίσω Καραμπέ και ξέρει να φέρνει παίκτη. Καραμπέ και ξέρει να φέρνει παίκτη. Βέβαια. Κι ο άλλος έχει λεφτά, αλλά δεν έχει από πίσω. Από το χωριό σου πήραν το Γιάννιο, τι μου είπε. Ναι, ρε φίλε. Για πες τι είχε γίνει. Πριν τρία χρόνια έμπαιζε ο Γάζωρος ακόμα, θυμάσαι Β' Εθνική. Ναι. Πρόεδρος ήταν ο Μέγκλας. Πλάγκας. Ο Μέγκλας. Είναι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου ο Μέγκλας. Σέρες. Λοιπάσματα, Μέγκλας. Λεφτά. 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 Γερός. Γερό, παιδί. Ωραίος τύπος. Ναι. Μέγκλας. Ωραίος. Παίζει Γιάννιώτης Τέρμα. 18 χρονών παιδάκι. Από πού τον πήρε ο. Τι από πού τον πήρε, από το κήπεδο, ρε. Μια μαύρη Μερσεντές με τη βαλίτσα και από πού τον πήρε το χωριό σου, ρε. Από το Γάζο, ρε φίλε, έπαιζε μπάλα. Πού έπαιζε πριν, ρε. Πουθενά, ρε φίλε, έπαιζε ο Γιάννιώτης, που έπαιζε από το Γάζο, ρε βγήκε το παιδί. Δηλαδή η πρώτη ομάδα το Γάζο. Φυσικά τι από πού ήταν, δεν ξέρω. Του δεν ξέρω, ρε φίλε, αν ήταν σε καμιά ακαδημία του Σερών, κάπου ακαδημίες όπως έχει ο Γκατζηλάκης, όπως έχει ο τέτοιος. Ο Γκατζηλάκης, βέβαια, και πολύ καλή. Τους αετούς, φίλε. Ναι. Αετούς. Ναι. Έχει καλά παιδάκια. Πάρα καλά. Ο Καρασαλίδης από πού είναι, νομίζει. Από εκείνη τη ακαδημία είναι. Ο Καρασαλίδης. Βέβαια. Που παίζει. Δεν ξέρω στο μπερ, βέβαια. Σταύρο το λέγανε. Μπάλα να ζει ο Σταύρο. Σταύρο και τερματάρα. Ανάποδο χέρι γωνία Σπάιντερμαν, τέλος. Λέγε. Λοιπόν, ο Γιαννιώτης έπαιζε στο Γάζωρο. Ναι. Τερματάκι ωραίο. Κατσαβάκι προπονητή. Ναι. Μάικ Κατσαβάκι και μετά Δηλιμπέρη. Νομίζω επί Δηλιμπέρη πρέπει να γίνει η ντύλια. Ναι. Ήρθε το Μερτσέντε. Από τον Ηρακλή ξεκίνησε. Δεν ξέρω τι λέει ο γιατρός. Άστα αυτά. Αυτά μπορεί να ξέρει και τι νούμερο βρακή φοράει στα 12. Άστομα, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Τον Ηρακλή ξεκίνησε. Καλά, από Ηρακλή ξεκίνησε, αλλά δεν το κράτησε ο Ηρακλής. Μόνο Ηρακλής. Αφού είναι άμπαλοι ρε. Άιντε τώρα. Το τέλος πάντων. 18 χρόνια τι θα πει ξεκίνησε. 18 χρόνια ξεκινάει από κάπου που παίζει το παιδί. Ναι. Δηλαδή από τα 13 με του Τάισιν Ουνού η Αχιλέας Τριανδρίας την Τριανδρία ξεκίνησε. Καλά, καλά. Άντε για τώρα μην με τρελαίνει. Εντάξει, από το χωριό. Πήγαν εκεί πέρα τα λεφτά, μια 50 ρου. Πού με τι Μερσεντές. Δεν ξέρω, μαύρα τζάμια έχει 50 χιλιαρικάκια το παιδί. Ολυμπιακός, τέλος. Το βάλω στο αμάξι. Ναι, μέσα. Αλλά όμως ξέρουν να διαλέγουν. Εσύ δίνεις 50 χιλιάρικα σε ένα χωριό να πάρεις σε τραυματοφύλακα. Στις Σέρες. Τι Σέρες, στο Γάζωρο. Το παιδί έφυγε Αθήνα, Ολυμπιακού. Από την Γάζωρο. Ήρθε στην Γάζωρο ναι. Ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, στην Ολυμπιακό απόκτημα. Με 50 χιλιάρικα φυσικά, ναι, τη σακούλα τη μαύρη. Ναι, και το πήραν και το πήραν. Φυσικά, γιατί 50 χιλιάρικα και δεν ήταν. Δηλαδή πρέπει να είναι τη σακούλα μαύρη, δεν είναι μια επιταγή. Τάκ, τάκ. Και το πήραν και αυτό έχει να φάει τώρα 9 match goal. Γιατί να φάει. Κάτι είδαν αυτοί. Δεν είδαν κάτι. Γι' αυτό σου λέγουν team, ξέρουν να βλέπουν αυτοί. Ο Λουτσέσκο στην έναρξη του μάτσου είχε το βλέμμα του σπιτίσιου σκύλου που χάθηκε στην πόλη. Είδες λοιπόν. Σαν τη μήνυ δηλαδή στην πόλη. Ο Γιαννιώτης δεν είναι όπως και ο Βλαχοδήμος, δεν ξεκίνησε το Παναθηναϊκό. Το τσικό. Ναι. Τώρα Μπενφίκα δεν θα του στείλουν ένα σωρό λεφτά. Δεν θα φύγει ένα, 1,5 χαρτί ο Βλαχοδήμος. Δύο.
Έτσι είναι. Γιατί δεν βάλατε τον κόκκινο να κάνει τη διαφήμιση με τις γαλοπούλες και να λέει τρεις γαλοπούλες την ημέρα σχαρίζει το Μετρόπολης. Σχαρίζει. Εκαρνιά σχαρίζει. Τον άκουσα το μεσημέρι. Το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο, είπε. Ναι. Για τις γαλοπούλες. Ναι, με Βιάγκρα. Τα χαπάκια. Τα χαπάκια. Ρα μεγάλο πισωγύρισμα που θα πάρουν τον Γκαρσία και δυστυχώς θα γίνει. Γιατί αβαντάρουν και οι δημοσιογράφοι πέσαν όλοι να φάνε τον Λουτσέσκο. Ενώ οι ταβερνιάριδες, οι παίκτες δεν φταίνε σε τίποτα. Εσύ χαίρεσαι ρε σατανά γιατί θα πουλήσει καλά και θα πέσει πολύ γέλιο, αλλά ο Πάοκ θα πάει πολύ πίσω. Φιλιά, Παοξής από την Καβάλα. Ποιος θα πουλήσει ρε φίλε, ο Πάοκ θα πουλήσει. Τι να πουλήσει. Ο Γκαρσία. Θα πουλήσει Ραπτόπουλο. Τι θα πουλήσει ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία σε μένα μπορεί να με βγάλει καινούργιο αυτοκίνητο, φίλε. Άμα στον Πάο. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ο Γκαρσία μπορεί να σε κάνει να στο λιανίσουν τον Κόρντομπα και έτσι. Άμα δει, α πούμε, κανένα Αλφα Ρωμαίο εδώ απέναντι. Τζουλιέτα. Τζουλιέτα. Με Γκαρσία στον Πάο. Δηλαδή. Μόνο τα YouTube. Τα YouTube θα πέσουν. Μόνο που θα έρθουν οι Παοξίδες εδώ έξω και θα λένε κλείστε, κλειδώστε τις πόρτες, ήρθανε. Ναι. Γιατί άμα έρθει ο Γκαρσία προπονητής, εγώ δεν μπορώ να κρατηθώ, δεν μπορώ, το στόμα μου πρέπει να με βάλεις τραύμα πλάστ, να με δέσεις τα χέρια, ωραία, τα πόδια κτλ. Και έρχεται ο Γκαρσία και σε κάνει 5-4 ελεγχόμενα παιχνίδια για να κερδίσεις. Τι γίνεται μετά. Ακόμα περισσότερα λεφτά. Ακόμα περισσότερα. Ναι, ναι, ναι. Και φέρνει κάτι παιχτάκια, τα ανακαλύπτει ο Γκαρσία από την K20 που τις ξέρει αυτούς και τους ανεβάζει στην Α κατηγορία, στο Α. Και παίρνει πρωτάθλημα πάνω. Και παίρνει και τους σκίζει με τρελή μπάλα. Τι λες μετά. Δύο ζωές εκπομπές θα κάνω. Μα αυτό είναι. Αν ξαναγεννηθώ, άλλα 40 χρόνια θα κάνω ραδιόφωνο με τον Γκαρσία. Σε βγάζει 10 μάτς δυνατά σε ρί, ναι, και παίρνει και πρωτάθλημα. Πόσο. Τι θα τον κάνω τον Γκαρσία. Του κάνω άγαλμα μετά στη Τούμπα, λέγε. Γκαρσία. Έχει γίνει που έχει γίνει. Θα του κάνω άγαλμα, λέγε. Θα γκρεμίσουν το Λευκοπύργο και θα χτίσουν τον Γκαρσία, ναι, το άγαλμα τη μέρα. Και ξέρει πόσο. Και ξέρει πόσο θα είναι το άγαλμά του την ώρα που δίνει το διάρρη στον Διόγκο. Ναι. Δεν ήταν διάρρη. Τι ήταν. Από κάτω ήταν. Αριστερό ήταν. Με δείξη. Αριστερό ήταν. Εξάρι. Δεξί ήταν εξάρι. Εξάρι. Α, το ύπουλο το από κάτω. Τα... Κοιτούσα αλλού, ναι, όπως λέει Αλέφα, ναι, κάνει τον Κακομοίρη. Ναι. Ναι. Κάνε το καημένο αγόρι. Δεν μου λες, δόξα δράμας Τρίκαλα είναι τώρα το Σάββατο. Οχ, οχ. Λοιπόν, η πρώτη ανδρική ομάδα, λέει ο γιατρός, ναι, που έπαιξε ο Γιαννιώτης ήταν ο Θρακικός Άνω Μητρούς. Βρέστα, να στο Μητρούς είναι αυτό. Μητρούς. Γιατρέ, στείλε λίγο ένα μήνυμα. Τώρα το Σάββατο είναι δόξα δράμας Τρίκαλα. Να δω το πρόγραμμα. Μας λέει ότι ο Μιραλάς πάντα στην Everton αφιταραδευόταν ανάμεσα στη βασική εντεκάδα και στον πάγκο. Και γενικά, ναι, ποτέ δεν θεωρήθηκε βασικούρα εκτός από την πρώτη χρονιά. Αυτό δεν πάει να πει ότι στον Ολυμπιακό, αν πάρει τη θέση του Πάρντο ή του, πώς το λένε, του Μαρίν, ναι, ή αν πάρει τη θέση δεύτερο σέντερφορ ή και μόνο σέντερφορ, αν ο Ασαριφάρτ πιάσει τη φτέρνα του. Βέβαια. Ναι, αλλά μην είναι Βιερίνια. Δεν ξέρω. Εγώ πάντα λέω βιολογικά πώς είναι ο παίκτης. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι ο Βιερίνια ήταν παιχτάρα. Πριν 5 χρόνια. Εγώ όμως έμαθα, ναι, από Γερμανία ότι ο άνθρωπος σέρνεται. Άρα βιολογικά εγώ τον κρίνω. Δεν τον κρίνω σαν ποδοσφαιριστή. Πόσο τον κρίνεις, βιολογικά, βέβαια. Ρε, ο Μιραλάς ήταν, λέει. Ναι, ήταν. Τώρα θα είναι, αν τον πάρετε. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να δει ένα Μιραλάς με κάτι μπούτια να. Σε ένα μήνα που θα έρθει 1,5 να γίνει βρουτόταυρος. Κανένας που παίζει Αγγλία, φίλε, δεν είναι βρουτόταυρος. Είναι fit. Στην Αγγλία κάνουν προπονήσεις, θες δεν θες. Ναι. Δεν υπάρχει. Μόνο περπάτο πήρε. Σιάπλης με τα παιδιά, ο Βλαχοδήμος είναι από τις ακαδημίες της Στουτκάρδης. Ναι, ο φίλος, ναι. Πάντως είναι. Ο Βλαχοδήμος είναι λαστιχένιος. Ο Βλαχοδήμος είναι. Γιαννιώτης και Βλαχοδήμος μια κοψιά είναι, φίλε. Ναι. Ίδια τερματάκια. Ναι. Γατιά, σαν τα γατιά. Λοιπόν, γιατρός, κάτσε τώρα. Το Μητρούς έβγαλε και Γιουργιάδη. Έχει πολύ ωραία ομαδούλα του χωριού. Το Γιουργιάδη του Πάου. Πήγε στο γάσο μήνυμα πάνω-πάνω. Η πρώτη ανδρική ομάδα, ναι, λοιπόν είναι το Μητρούσι. Μητρούσι πάνω, πάντα έβγαζε πολύ δυνατά παιχνίδια. Ναι. Ωραία, Φυτόριο, ωραίο. Μητρούσι είναι και δυνατή ομάδα στο χωριό. Το Σάββατο είναι. Τηλεοπτικό 3 το μεσημέρι. Γι' αυτό το R3 μας θα είμαι στο γήπεδο όπως και την Κυριακή 3 ώρα θα είμαι στις Σέρες, λέει ο γιατρός. Θα με παίρνει και εμένα στα μάτια, θα βγάζουμε και βίντεο. Ναι. Θα παίζουμε στη Μαρμίτα. Ναι. Και θα κάνουμε. Τις και... πέτρες να μας δείχνεις που θα τρώτε. Τις πέτρες που θα σας δείχνω. Το μενού λοιπόν έχει δόξα Τρίκαλα και Πανσεραϊκός Καλαμαριά. Όχο. Να κρατήσει στατιστικά ο μικρός. Το τελευταίο άσος που είδα, λέει, ήταν το Άρη Σπάρτη με διπλό ημίχρονο άσο τελικό. Ένα φτιά. Ναι. Ποιο λέει μικρό. Βασίλη! Ποιο μεγάλο από εσένα είναι στην ηλικία. Λοιπόν. Βασίλη! Διαμάντη μου. Εγώ νόμιζα δεν είχαμε το Σαββατοκύριακο φουτμπολί τώρα, αλλά έχουμε. Έχουμε κανονικά. Λοιπόν, δεν παίζει ο Μπούρμπο στην εθνική, εντάξει, γι' αυτό. Ήθελα να πω κάτι το μεσημέρι, αλλά οι κραυγές του κόκκινου για όταν μιλάω για τον Απόλλων Πόδου. Φαθκάθιφ. Απόλλων! Καλά, άκουσα την εκπομπή. Ρε Γρηγόρη μου. Μια ευκαιρία είδε στη Σπάρτη στον Απόλλωνα. Τρεις έχασε ο ένας. Τρία τέτα τέτα έχασε Σπάρτη, ρε Γρηγόρη μου. Σπάρτη.
Τρία τέταρτα έτρεχα σε Σπάρτη. Βγήκα στην πλάτη τη άμυνα τουλάχιστον πέντε φορέ σε Σπάρτη. Στην πλάτη του Απόλλων Καλαμαριά. Και ξέρει η Σπάρτη. Τρίτο φαβορή, 3,5 για τέτοιο να πούμε. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, πε την κολάρα που έβαλε ο Μπάμπη Παυλίδη τώρα για τετράδα, η τετράδα στα χαφ και οι δυο αμυντικοί χαφ. Για ποιου λε? Τη Καλαμαριά. Σύνολο είναι 32 ετών. Δηλαδή πέρυσι βγάλαν τον Άρη, μυρίζει μεσόρο γεροντήλα και φέτος η Καλαμαριά δεν μυρίζει γεροντήλα. Πώς είπες? Πέρυσι τα χαφ του Άρη και η άμυνά του βρωμούσε γεροντήλα και φέτος η Καλαμαριά δεν βρωμάει γεροντήλα. Δεξί μπακ μεγάλο, ποιος είναι? Δεξί μπακ Βαριάδης 35. Φίλε, ο Σαμαράς που έπεσε σε εμάς στη Χάμα Εθνική. 39 χρονών. Καπίας αριστερός στόπερ 33. Δεν γίνεται αυτό. 30 ετών ο Αμαρατίδης. Ο Καλαϊτζίδης είναι 24. Πολύ κακό υλικό. Ο Βεργόνης 32. Δηλαδή, πολύ κακό υλικό η Καλαμαριά. Είναι δεξί μπακ 35, αριστερό μπακ 30. Στι δυο στόπερ 38 και 33. Άσου 30. 35 δεξί μπακ. Δηλαδή, ο Σαμαράς με τον Καπία είναι πιο μεγάλο από τον Αλέφαντο. Άσου το φίλε. Ναι. Ενώ ο γιατρός να λέμε και τα καλά. Το είδε για την Καλαμαριά ότι είναι γερασμένη ομάδα και ότι δεν έχει τύχη. Για να ανέβει, το είπε ο γιατρός, το αναγνωρίσουμε. Ο Ελουντούλου είναι, δεν ξέρουμε πόσο χρόνο είναι. Ο Άσιν, ναι, είναι καλός. Ελουντούλου είναι παιχτούρα, φίλε. Είναι παιχτούρα. Ο Κιμελίδης είναι καλός δεξιά. Ο Μπρίτο Φόρ με το χασομέρι του Πανθρακικού. Λευτέρης Αθανασιάδης. Ράπ, άκου να δεις πώς έχουν τα πράγματα. Άμα εσένα σε βάλουν ένα όπλο στο κεφάλι και σου πούν γράψε πόσο κάνουν ένα και ένα και δεν σκαλώσει στην αρχή, κάτω από την. Δεν κατάλαβα, ρε Facebook. Τι λέει, την ελληνική σημαία, δεν κατάλαβα τι θες να μου πεις. Άμα με βάλουν ένα όπλο στο κεφάλι και μου πούν πόσο κάνει ένα και ένα. 11 θα τον πω. Νόημα δεν βγάζει. Όταν τα βάζεις με το θρύλο και τον κόσμο του, αυτά θα πάθεις, λέει ένας φίλος. Ρούβλια και λίγα ήτανε. Ντροπή της Κρήτης, Γιουσουφάκια του Ρώσου. Ο 775. Έτσι είναι, φίλε. Έτσι λέει αυτός. Έτσι κάνε το κόλπο. Ρούβλια σε λέει. Έφυγες από τον Ολυμπιακό και πήγες αλλού. Γι' αυτό έφαγες και την πεντάρα. Γιατί δεν λέτε αυτό που λέει, βλέπει όλη η Ελλάδα, λέει 809 πλην Μετρόπολης, ότι μεταξύ Άκη Ολυμπιακού θα κρυφθεί το πρωτάθλημα. Εσύ, ρε Ραπτόπουλε, που πληρώνεις από το Μετρόπολης, θα πας να κάνεις εκπομπή με τον Ζαγόρα. Αυτό το μήνυμα τώρα γιατί το στέλνεις εσύ? Τι, πάνω σε ποια κουβέντα να πούμε για να καταλάβω? Κάνεις καμιά εκπομπή με τον Ζαγόρα? Έκλεισε με τον Ζαγόρα, κάνεις εκπομπή. Τι να κάνω? Να κάνεις με τον Ζαγόρα. Όχι, έχω καλές σχέσεις με τον Ζαγόρα. Τι έγινε που έχεις καλές σχέσεις με τον Ζαγόρα? Όλοι οι δημοσιογράφοι μεταξύ τους έχουν καλές σχέσεις. Όχι, κακές σχέσεις έχουν. Εγώ έχω καλές σχέσεις. Φυσικά για να θα έχεις καλές σχέσεις. Εννοείται πρέπει να έχεις. Γιατί να κάνει, τέλος πάντων, αυτός κάτι άλλο όνειρο θα είδε τώρα. Ράπη σε ρε ούστη δυναμή της. Ούστη. 838. Ούστη. 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 Λοιπόν, αναλύσαμε και τον Απόλλωνα του Πόντου. Εντάξει, αναλύεις τώρα 270 χρόνια μέσω όρο ηλικίας. Έχω κάνει συμφωνία ανδρών με Ολλανδό, κύριε Καγιούλη. Εσύ. Αν ο Ηρακλής Χριστούγεννα προς πρωτοχρονιά. Ναι. Είναι πρώτος ή δεύτερος με δύο ή τρεις βαθμούς διαφορά ή ένα βαθμό διαφορά πάνω κάτω. Ομπερτά έχω. Του υποσχέθηκε ότι δεν θα. Φίλε, θα είναι πρώτος Ηράκλης. Αν είναι 8 βαθμούς πίσω, 7-10 βαθμούς πίσω. Θα το σκίσεις. Τα φώτα σήμερα, τα φώτα, τη φωτισμή, ναι. Τον κολλάω. Ναι. Με κάνει συμφωνία, κυρίων. Είναι... Άρα λοιπόν, μη με πείτε, δεν μιλάς για Ηρακλή ή άσχημα ή καλά. Έχω συνονοηθεί με τον Ολλανδό. Έχουμε βάλει ένα στίχημα σαν άντρες που συμφωνία είμαστε. Κυρίων, συμφωνία κυρίων, του λέω. Κάντε τέτοια εξήγηση. Ξέρω γιατί δεν είναι λαμόγιο ο Ολλανδός. Δεν είναι λαμόγιο. Ξέρω δηλαδή για τον Νίκο μιλάς. Για τον Νίκο. Μπράβο. Δεν είναι λαμόγιο. Εντάξει. Και τρέχει για τον Ηρακλή. Οπότε τον γουστάρει. Αφού υπάρχει μια τέτοια φάση, δεν θα τον κολλήσεις τώρα. Λοιπόν. Έτσι όπως θα ζητήσατε. Εάν λοιπόν ο Ηρακλής Χριστούγεννα είναι πρώτος ή δεύτερος με ένα ή δύο βαθμούς διαφορά πρώτος δεύτερος, ο Μερτά πάει φωλίδα για άνοδο. Αν είναι 8 βαθμούς πίσω, 10 βαθμούς πίσω, 7, 11 βαθμούς πίσω, σήμερα τα φώτα και οι φωτισμοί. Και θέλω μεγάλη και αγιασμή. Τα ξέρεις, ε? Έλα. Έλα, συνέχισε αφού τα ξέρεις. Στην Παναγία της Τίνου, τα δάκρυα γύρανε το ποτάμο. Τα δάκρυα της Παναγιάς λοιπόν. Γύρανε σταλακτήτες από χρυσάφι. Ναι, γίνανε χρυσάφι. Ναι. Γι' αυτό και ο Κωνσταίνογλου είχε πει άλλα τα χείλη των ασεβών. Λοιπόν, επειδή είναι ένα κλαμπ, ούτε εγώ θα το κολλήσω. Και ψάχνουν ένα κλαμπ 100 ατόμων να βάζουν 50 ευρώ το μήνα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Κάνουν ένα κλαμπ οι Ηρακλειδείς 100 ατόμων. Κλαμπ. Αν βρουν 100 άτομα να βάζουν από 50 ευρώ το μήνα. Θέλω να πιστεύω ότι ο Γρηγόρης θα δώσει 50 ευρώ το μήνα για τον Ηρακλή. Θέλω να το για πιστεύω. Για πόσους μήνους, κάθε μήνα, συνέχεια, όλη τη χρονιά. Για τη χρονιά. Μέχρι να λυβούμε στην Αλφα, ας πούμε. Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Δηλαδή 5-6-30, 300 ευρώ ναι. Επί 100 άτομα, αυτό ένα 30. Καλό, λογικό. Δηλαδή 100 επιφανείς Ηρακλειδείς δεν υπάρχουν, ας πούμε, να. Είναι τόσο επιφανής, αλλά έστω ρε παιδί μου ένα πενιντάρικο από το ειστέρημα για το καλό. Για να πηγαίνω όμως στην Ηρακλή, ρε φίλε, έτσι. Εγώ στον αυτό να τα δίνω. Στον Ολλανδό. Εγώ σε άλλους δεν τα δίνω. Του δίνεις να συμπληρώσει το λογαριασμό αυτό. Στον Ολλανδό τα δίνω.
Και άμα είσαι κόκκινο, θα δίνει και εσύ. Εντάξει, ότι είναι αγνός Ηρακλειδά, δεν το αμφισβητεί κανένα στο παλικάρι, εντάξει. Το οπότε ο Νάκος έχει πάρει συνάφη. Δεν είναι, είναι αγνός, δεν πιστεύω. Λοιπόν, Ολλανδέ, θα έρχεσαι κάθε μήνα, σου δίνω 50 ευρώ για τον Ηρακλή. Αν θα δώσει ο κόκκινος, δεν ξέρω. Εγώ 50 ευρώ για τον Ηρακλή τα δίνω. Έτσι, γιατί. Και ο Κατσιαμπή. Δώσε κάτι και για τον Άρη τότε, ρε φίλε. Τι να δώσω. Δώσε κάτι και για τον Άρη. Δεν ζητήθη. Γιατί να μην ζητήθη. Στον Άρη, κοίταξε. Πόσα δάχτυλα έχω. 5. Ναι. Ξέρω εγώ. Μην μείνω με τον καρπό μόνο. Εγώ με αυτά που έλα. Εγώ μην μείνω με τον καρπό. Δεν ξέρω, κύριε Θόδωρα. Συμβουλή στον Ολλανδό. Βρείτε έναν τρόπο. Βρείτε, ξέρω εγώ, πεθαμένο θα τον βάλετε. Με ένεση θα τον φέρετε. Φέρτε το Χατζηπαραγή για promotion. Να μην μιλάει. Εγώ δεν ξέρω, εγώ εντάξει, Ολλανδό είναι ποθά. Δεν ξέρω εγώ να πω τίποτα, δεν ξέρω. Να μην μιλάει. Να πάει ταξίδια, το βάλει ο Ολλανδό στα μάξι μέσα. Ναι. Να τον πάει στην Αθήνα. Να τον πάει στο. Να τον πάει κάτω. Ναι, και, ωραία. Ναι. Θα πει, εγώ τώρα είμαι για το μαμά Τερέζα να κλείνω. Δώσε μου ό,τι θες. Δώσε ό,τι θες. Για να του δώσουν, έλεγε. Θα του δώσουν. Και, και κάθεσε κάθε γουλή. Εσύ τι λες, για να του δώσουν. Ναι. Να πάει στο Μαρινάκι, να πάει στον Βαρδινογιάννη, το Γιώργο. Ναι. Θα πει, Γιώργο Βαρδινογιάννη, σου έχω κάνει πάντο βάζω. Τότε 6-0, Κωνσταντίνο έπεφτε, αν πάνε, δώσε τίποτε Ερακλήντα, μπάσε το μόνο τσίμα, μην αγγιουζελί με αυτά, δώσε κανένα φράγκο. Σε δώσει. Δεν θα του δώσει, λέει. Καπετάνιος θα του δώσει. Ε? Θα του δώσει ο καπετάνιος. Αν πάει στον Κόκαλη, θα του δώσει. Ου, ε? Σίγουρα. Θα του δώσει. Θα του δώσει και δύο καμαριέρες δώρα αυτούς. Ο μόνος που θα του δώσει ο Μελισανίδης, γιατί ο Μελισανίδης δεν είναι σε μένα. Αλλάζω λάστιχα στην μπουλντόζα, δεν μπορώ. Σε μένα, ναι. Πού δεν θα δώσει δηλαδή, ποιος δεν θα δώσει. Θα δώσει και ο Κούγιας θα δώσει. Ο Κούγιας δεν θα δώσει. Θα δώσει και ο Κούγιας. Θα δώσει. Θα δώσει. Πού να πας, στο Χατζηπαναγκή. Ποιος δεν θα στο Καρυπίδι. Μη πας. Στο Καρυπίδι θα. Μαντήρι Καλαματιανό. Πού να πάει αλλού. Στον Ανδρώνη να πάει. Ποιος. Στον Ανδρώνη να πάει. Θα πάει. Στο Μακεδονικό να πάει. Ναι, γιατί. Θα πάρει. Αυτό θα δώσει. Αφού το ξέρω, θα δώσει. Κάτι θα δώσει. Μια πυρηνταρούγια, αυτό θα σκάσει. Τι έγινε. Αλλά ο Χατζηπαναγκής σε κάθε μάτς να είναι στο πάγκο. Να μην κάνει τίποτα, μόνο στο πάγκο να κάθεται. Όχι, δεν είναι στην ομάδα. Τόσα χρόνια μας έδωσε τέτοιο θέαμα. Ναι, ρε φίλε. Να μην δώσει ένα 50 άρκο στο Βασίλη. Φυσικά για τον Ηρακλή να το δώσει. Και να είναι. Να πάρω εγώ τώρα, δεν έχω τι να κάνω. Έτσι, κάθομαι, πίνω κάτι. Τίποτα. Αγνός άνθρωπος. Δεν έκλειψε να κάνει αυτό καμιά μπαγαμποτιά. Εδώ τίποτα. Χάλασε την καριέρα του για τον Ηρακλή αυτό. Βέβαια. Αξίζεται. Εδώ Ρεάλ δεν πήγε για τον Ηρακλή. Πλάκα κάνει τώρα. Όλοι θα δώσουν για το Βάσκετ. Ναι. Αλλά ο Μελισανίδης θα το πει: ναι. Μου κάλεσε να βάλω τα JCB καινούργια λάδια, χτίζω κάτι καινούργιες κερκίδες. Ναι. Ναι, βέβαια. Δεν. Ο ΠΑΟΚ είναι σαν το πλουσιόπεδο που έχει ωραία εμφάνιση, λεφτά, αυτοκίνητα, σπίτια κτλ. Αλλά παρόλα αυτά, ενώ τα έχει όλα, δεν μπορεί να βγάλει γκόμενα. Χιάκι είναι το φτωχόπεδο της γειτονιάς, πολύ έργα βλέπει όμως. Λοιπόν, που ενώ δεν έχει φράγκα και πολυτελείες, και πολυτέλειες, έχει όμως μαγκιά, θράσους και τσαμπουκά και δεν έχει αφήσει όρθιο θηλυκό. Φέρτε προπονητή το Πογιέτ τώρα. Αυτό είναι. Πολύ μεγάλη φορά. Πογιέτσο Πάουκ. Ναι. Πογιέτσο Πάουκ. Ναι, γιατί. Εγώ ρε φίλε, γιατί νομίζω γιατί? Ότι ο καλύτερος προπονητής που είναι για τον Πάουκ αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ο Ζουνίδης. Και ο Ζουνίδης έχει κάνει. Γιατί εμένα μου αρέσει για τον Πάουκ. Θέλω νέον άνθρωπο θέλω. Καλά και ο Λουτσέσκου νέος είναι, αλλά είναι. Τι να πω. Τι νέος είναι. Νέος είναι και ο Λουτσέσκου. 48. 48 δεν είναι νέος προπονητής. Εγώ, ναι, εγώ θεωρώ ναι. Ακατάλληλους προπονητές από 60 χρονών και πάνω. Δεν θέλω να βλέπω. Εγώ φίλε, ωραίο προπονητή θα θεωρούσα τον Αναστασίου. Ναι, μπράβο, σωστό. Τον Αναστασίου. Ωραίος νέος, ωραίος. Ναι. Και έπαιξε και με τον Παναθηναϊκό, απέδωσε με μέτριο υλικό, απέδωσε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Πολύ Ολλανδία είναι. Και, λοιπόν, και επιθετικογενές ποδόσφαιρο. Είδαμε τον Ατρόμητο να πατάει τον Πανιόνιο, να μένει στο 0-0. Τον πάτησε, ναι. Αλλά ο Ατρόμητος τι έδειξε, ότι μπορεί και κατακτητικά. Μπορεί. Μπορεί και κατακτητικά. Το ότι δεν μπήκε η μπάλα μέσα. Λοιπόν, ο Μπόλωνη λέει ο Πανταζής Κυριάκος. Όχι, φίλε, ποιο Μπόλωνη. Λέει. Καλός προπονητής. Καλός προπονητής. Έχει ένα χάφο Ατρόμητος. Μόνο ένα χάφο έχει. Έχει ένα χάφο. Ο Μανσόν. Ο Μανσόν. Άμα κλάσει ο Μανσόν, αεριστεί, θα βγάλει δύο κάνιες. Τρεις Τζίμιροτ. Θα βγάλει. Τέσσερις Καντουρί. Ναι, θα βγάλει. Μαουρίτσιο δεν θα βγάλει. Μαουρίτσιο θα βγάλει γιατί είναι καλός. Ναι, Μαουρίτσιο δεν θα βγάλει. Θα βγάλει σίγουρα δύο Σιλάδες και τρεις Κουρμπέλιδες. Άνετα. Ναι. Πού πήγε και τον βρήκε αυτό το Μανσόν. Και 19 Ιντάρεβιτς. Ναι. Πώς βρήκε αυτό το Μανσόν ο Ατρόμητος. Δεν είναι μόνο Μανσόν. Βρήκε τον Μπουζούλατζή και τον Βασιλακάκη. Οι οποίοι βέβαια στο μάτσο με τον Ατρόμητο, με τον Πανιόνιο, δεν ήταν στα καλά του. Και ένα κομμάτι του παιχνιδιού. Που έπεσε όλος ο κόσμος πάνω στον Ουάρντα και στο Μανούσο και στο Μανσόν και στο Κυβρακίδη που ανέβαινε και έμεινε το μάτς στο 0. Δηλαδή δεν πήρε ο Ατρόμητος από τον Μπουσούλαζη και τον Βασιλακάκη, ούτε από τον Ούμπιντες πήρε. Δηλαδή
όλο αυτό το οικοδόμη, όλη αυτή η καλή μπάλα, σταμάτησε στη μετριότητα του Βασιλακάκη και του Μπουσούλατζη. Φίλε, έχουν πολύ καλούς παίχτες ο Ατρόμητος. Ναι. Εγώ εξαιρετικός για μένα είναι και ο Κυβρακίδης, ο Ντεκινή και ο Μανσόν. Και πάμε, και πάμε στο Τρικαλάρης. Εκεί τι να πάμε. Δολοφονία του ποδοσφαίρου από τα Τρίκαλα. Άστε. Μπήκε ο Άρης στην περιπέτεια, τον βόλεψε και τον Άρη να παίξει box. Κάποια στιγμή μπαίνει και ο Παυλίδης και έπαιζε με δύο εξάρια. Η Τζόγλου Μουμίν, Παυλίδη οχτάρι, Πασά οχτάρι. Και το Διαμαντόπουλο, ο οποίος είναι ο μπελάς του Άρη ο Διαμαντόπουλος. Ο Άρης δηλαδή πάλι από το Center for the Bernie. Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά θα χάσει τη θέση του από τον Καπνίδη ο Διαμαντόπουλος, έτσι όπως το πάει το έργο. Πολύ πιθανό. Και δεν βλέπω τον Στεφάνοβιτς να παίζει και να παίζει ο Πασάς. Και εκεί είναι σε όλο αυτό το πράγμα ένας προβληματισμός. Τώρα, στις μονομαχίες, στο Αντάρτικο, στο ξύλο, στα τάκλιν, στις τράκες, στα μαρκαρίσματα, δεν απειλείται ο Άρης. Δεν απειλείται ο Άρης. Δεν υπάρχει και επειδή, και επειδή ο Άρης δεν απειλείται, θέλει κάτι πιο εύκολο στο σκοράρισμα για να μην το κουράσει το έργο. Δηλαδή το βλέπεις τον Άρη θα κουραστεί σε μάτς. Δηλαδή που, αλλά τα εκτός έδρας που πέφτει ξύλο πέρσι, πρόπερσι, μπουνιές και ήταν soft η ομάδα σας. Φέτος βλέπω ο Μεσόγειο. Ο Άρης έχει πολλές εναλλακτικές, ιδίως στο κέντρο. Ο Μουμίν, ο Νίκης, έχει πολλές εναλλακτικές στο κέντρο και που πονούσε πέρσι. Ναι. Φέτος είναι υπερπλήρες. Έχει τον Παυλίδη. Βλέπω Νίκης, η Τζόγλου Μουμίν, Παυλίδη και το Στεφάνοβιτς, τον οποίο δεν και τον είδα. Αυτό είναι ένα δείγμα για μένα ότι ο προπονητής του Άρη επιλέγει να έχει και μια όσο το δυνατόν ψηλότερη ομάδα. Δίνει μεγάλη έφεση ακριβώς επειδή ξέρω ότι παίζετε κακό ποδόσφαιρο σε αυτή την κατηγορία και θα πάει στη γιώμα, θα πάει στη σέντρα. Έχει δώσει πολύ μεγάλη έφεση σε αυτό το πράγμα και ιδίως στο ψηλό παιχνίδι είδα και στα Τρίκαλα. Ό,τι στημένο κερδίσαν τα Τρίκαλα, ό,τι κόρνερ, όποια φάση, όλες κερδίθηκαν από τους παίχτες του Άρη. Δηλαδή έχει δώσει μεγάλη φάση σε αυτό και είναι η πολύ καλά δουλεμένη ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα πρέπει να δοθούν και κάποιες ευκαιρίες όπως στο Στεφάνοβιτς πιστεύω, γιατί είναι πολύ ποιοτικός παίχτης με ό,τι είδαμε πέρυσι και με τα Τρίκαλα. Δεν κατάλαβα. Πρέπει γιατί να πάρει ευκαιρίες. Γιατί. Είναι Μηχανάκι, είναι καλός. Γιατί δεν τον βάζει ο Κούλδωρος μέσα. Δηλαδή ο Πασάς με τα Τρίκαλα ήταν αρνητικός, δεν ήταν καλός ο Πασάς, έτσι. Έχασε ό,τι προσπάθειες, έπειρε. Αργός πολύ. Ήτανε κολώνα της ΔΕΗ, πολύ άργος. Δεν μ' αρέσει. Λοιπόν. Ακού. Κι άλλοι είναι αργοί παίχτες. Αλλά έχουν μια ποιότητα. Ο Πασάς είναι ψηλό παιδί, δυνατό παιδί. Το θέλει ακριβώς γι' αυτό ψηλό. Είναι ο Σαχό του Άρη. Είναι ο Σαχό του Άρη. Έχει και το σουτάκι του, εντάξει. Δεν είναι. Ο Σαχό του Άρη είναι. Δηλαδή για να πεις ότι ο. Πώς το λένε. Ότι ο Πασάς, σαν αγκούρι, σαν αργό, σαν άτεχνο, ας πούμε και τα λοιπά, πολύτιμος για τον Άρη είναι να κάνει 8 γκολ, 9. Να έρθει σαν τρίτο σέντερ μπακ στα στημένα να αποκρούει. Μα γι' αυτό τον θέλει, ρε Κώστα. Δηλαδή, γι' αυτό τον θέλει. Ναι, δυνατό παιδί, αθλητής καλός, τίμιος. Γι' αυτό τον θέλει. Ναι. Γι' αυτό τον θέλει. Δεν είναι τώρα ο Άρης εκεί να μπλέκει. Άκου, στο Χαριλάου, ας πούμε. Θα σου έρθει όφη με τον. Με τον Στουρνάρα προπονητή, να πούμε, τον Νίκο Παπαδόπουλο του Άβελ. Θα έρθει και σου κάνει δύο ζώνες άμυνας. Εντάξει. Άντε η πλαϊνή σου καλή είναι. Πώς το λένε. Ο Κάσος, ο Μπαρκάν. Κοίταξε, φίλε. Ο Πλατέλας είναι μακράν για μένα. Ό,τι ποιοτικά τώρα έχει κατηγορία. Είναι ό,τι ποιοτικό τώρα έχει κατηγορία. Δεν φτάνει αυτό να τον ανοίξεις. Δεκάρι και εννιάρι αν δεν έχεις. Θα βρεις μπελάδες. Αυτό σου λέω αύριο μεθαύριο. Δηλαδή, ναι δυνατός σαν ομάδα. Ναι ψηλός. Ναι δεν απειλείσαι. Ναι καλός θερματοφύλακας. Ναι καλή στόπερ. Ναι δυνατή. Ναι παλαιστής ο Μπούρμπος. Ναι πλακωνόμαστε. Ναι μένα. Αλλά θες και το καλό τον γκολ, το εύκολο γκολ για να βγεις. Αταλαιπωρηθείς δηλαδή. Κοίτα να δεις. Δεν μπορεί μια ομάδα. Μάχη, αυτό σου λέω. Δηλαδή, ναι. Δεν μπορεί μια ομάδα να τα έχει όλα αυτά τα στοιχεία που λες. Κάπου δηλαδή θέλει. Ομάδα σίγουρα θέλει ενίσχυση τον Ιανουάριο. Πρέπει να πάρει center for Crusos. Βέβαια. Και ένα δεκαράκι. Αυτά θέλει η ομάδα. Οπωσδήποτε. Είναι δύο θέσεις. Ποιο θα του πληρώσει. Αυτή τη στιγμή. Πώ θα του πάρει. Πε ότι είσαι στον πρώτο γύρο. Εσύ. Πρώτος, και αποδεσμεύσεις. Άκου. Να αποδεσμεύσεις γιατί έχεις πολύ πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ. Δεν χρειάζεται τόσο. Γιάννη, διάλειμμα, έχουμε μία ώρα. Πρέπει να γίνουν και αποδεσμεύσεις ταυτόχρονα. Άσεις αποδεσμεύσεις. Πώς. Είσαι Άρης, δύο βαθμούς μπροστά. Πρώτος. Ναι. Δεύτερος είναι η Δόξα Δράμας. Ναι. Τρίτος είναι 6 βαθμούς πίσω. Σου λέω ναι, εγώ. Ναι. Και 8 βαθμούς πίσω. Ο τέταρτος κλπ. Η Πάτρα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ σου λέω είσαι και 5 βαθμούς μπροστά. Που είναι φυσιολογικό να είσαι. Λέμε. Έρχεται ο Γενάρης. Και έρχεται αυτός ο Μπύρος να πούμε και λέει: τι μας λείπει, στον Πετρόπουλος είναι καλός, θέλω ένα χάφ, ένα αυτό κτλ. Ωραία.
Πάω Κατσουράνης εκεί με το, με το ΣΥΡΙΖΑ που είναι κόλος και βρακή. Μπορεί να πάρει μια επιχορήγηση εκεί, πατρινή, δε. Κατάλαβε, σου πιες πατρινές. Τι έγινε, δεν έχουμε αυτό. Και ποια άλλη ομάδα είπαμε, όφι. Έχουν και αυτοί λεφτά κτλ. Και αρθεί εδώ ο Καρυπίδης, να πούμε, που θα μπει μέσα από το φιλικό με την Boca Juniors και θα πει: ωραία, τηλέφωνο έχουμε, όχι, φως έχουμε, μας το κόψανε. Κοινόξιδα έχουμε, όχι, τα μας τα κόψανε κτλ. Τι φωνάζουνε, φωνάζουνε απλήρωτοι. Αν γίνει έτσι, σου λέω. Αυτό να φοβάσαι. Αν γίνει έτσι πάλι, το ρευστό σου. Αρχίζει σου κάνει προσφυγή ο τάδε, δεν όχι, αρχίζουν γκρινιάζουν και κολλάς ας πούμε και ο άλλος ενισχύεται τρεις ομάδες και, δεν, και γίνεται ντέρμπι το μάτς. Τέσσερις ομάδες πάνε για δύο. Αυτό σου λέω. Μόνο φόρτελο. Ένα φόρτελο. Αυτό οφείλει ο πρόεδρος να μεριμνήσει, να μην έχει τις οικονομικές δυσκολίες που είχε πέρυσι. Με την Μπόκα πιστεύω δεν θα μπει μέσα, θα βγουν λεφτά για την ομάδα. Γιατί η Μπόκα από ό,τι διάβασα έρχεται με τα δεύτερα. Ναι. Έρχεται με τα δεύτερα. Οπότε θα πάρει και το ανάλογο τίμημα. Δεν νομίζει η Μπόκα να θέλει κανένα σκασμό λεφτά που θα φέρει τα δεύτερα. Τα λεφτά είναι τα ίδια. Ο κόσμος θα κάνει το κομμάτι του. Άκου τι λέει. Αντώνης Χατζηκώστας, Πολυμετρόπολης. Ναι. Facebook, όφι λέει εδώ. Εντάξει. Ποιο όφι, θα σας πούμε καλά, Αριανάκια. Καλά, καλά. Λέει, ναι. Μην έβαλε το σήμα του όφι τώρα αυτός. Και είναι όφι, έβαλε το Αριανός σήμα. Αριανός από Αθήνα μήνυμα. Αφού ο Καρυπίδης κατάφερε να ψήσει εσένα, είναι ικανός να πάει ο Βάσια για να ζητήσει λεφτά και αντί να πάρει να δώσει και από πάνω. Ιστερόγραφο, είδες με δυο εξάρια τι ωραία που στάθηκε ο Ζαμπετοβουρτόταυρος, ο Σπανός, στα Τρίκαλα. Τι θες άλλο να σταθεί. Ναι. Με δύο εξάρια θα σε παίξει και τι θα σε παίξει. Τα δύο εξάρια και τα δύο οκτάρια, φίλε 002. Αυτός πήγε να κερδίσει τον πόντο, ο προπονητής του Άρη, έβαλε τον Παυλίδη στον Πλατέλα να παίξει πιο συμπαγή γιατί έπεφτε ξύλο εκεί πέρα, μαρκαρίσματα, κακό κτλ. Τον έβαλε ξεκούραστο, του βγήκε η αλλαγή. Εντάξει, κάνε ωραίο τελείωμα και από εκεί που πήγε. Να κλειδώσει το μάτς, σου λέει το κλειδώνω και αν το πάρω το πήρα. Ωραία προσέγγιση έκανε. Τα Τρίκαλα κάνανε μεγάλη κατανομή δυνάμεων στο πρώτο ημίχρονο με φοβερά μαρκαρίσματα. Αυτό λέγαμε πότε θα μείνουν από δυνάμεις. Πότε θα μείνουν από δυνάμεις. Το βλέπαμε αυτό. Ψιλομείνανε. Θέλαν τα Τρίκαλα να χτυπήσουν το μάτς στο πρώτο ημίχρονο. Να μπορέσουν το πρώτο ημίχρονο. Πάμε στο διάλειμμα. Εάν ο Άρης είχε ποιότητα στο 9 και στο 10. Δεν θα το βάζω Παυλίδη, α πούμε, μπορεί να βγει και 0-0. Θέλω να σου πω ότι όταν κατέρευσαν βιολογικά τα Τρίκαλα, αν είχε ποιότητα στο 9 και στο 10, θα το έπαιρνε πιο εύκολα το μάτς. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα ταλαιπωρηθεί. Θα δυσκολευτεί, θα γίνουν ντέρμπι, μάχες κτλ. Ναι. Αυτό δεν θέλω να πω. Αυτό. Γιατρός. Το κακό της κατηγορίας είναι πως η μεταγραφική περίοδος του Γενάρη ξεκινά μετά την 1η αγωνιστική, ενώ θα απομείνουν 25 αγωνιστικές αργότερα. Μάλιστα. Ο Κοκακόλας λέει: εγώ θέλω προπονητή το Σάλπι. Ο Κοκακόλας θα πίνει και με το. Μάλλον με την Κοκακόλα πίνει και ουίσκι να πούμε. Καλά κάνει. Πογέτ με τεχνικό διευθυντή Αναστασιάδη, ακολουθώντας το μοντέλο Χιμένεθ Μπάγκεβιτς. Με λίγα λεφτά. Χιμένεθ με τον Μπάγκεβιτς, ναι. Καταρχήν, ο Άρης είναι πολυτέλεια να έχει τρεις παίχτες οι οποίοι μπορεί να σταθούν κάλλιστα στην πρώτη τετράδα της Super League. Τελευταία τάκα. Σόουζα, Πλατέλας και Κάσος τελειώσαμε. Τελευταία τάκα πριν πάμε στο διάλειμμα. Ο Σιμόες, ο Γιώγανσον και ο Μάνταλος κοστίζουν κάτω από 1 εκατομμύριο στην ΑΕΚ. Τη στιγμή που τα ανάλογα χαφ του ΠΑΟΚ, ψάξτε και βρέστε εκεί πέρα που τα γράφετε. Πόσο κοστίζουν και τι προσφέρουν. 2-31-0-90-90-90. Λοιπόν. 98-80-90-9-55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Ο Μπάμπης από το Χορτιάτη μας στέλνει χαιρετισμούς. Να είναι καλό ο Μπάμπης. Επίσης. Πολλά χαιρετίσματα στον Μπάμπη. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Μέτροσπορ. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά λαλαλά. Λαλαλά λαλαλά, λαλαλά λαλαλά λαλαλά. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού.
Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη και τόσο κούφια διπλοέκλασε ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο, υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Κάθε που χαράζει, σεριάνει με το Γιάννη. 2 με 6 το ξημέρωμα, ο Γιάννης Χιλιντίδης στο Σεργιάννη του Ελληνικού Πενταγράμμου. Σεργιάννη με το Γιάννη. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Φαλακρέ 13.847 εισιτήρια πουλήθηκαν ως χθες για Μπόκα. Μην υποτιμάς τη νίκη, άριστα τρίκαλα που έφεραν 1-1 με Ατρόμητο και πέρσι. Ό, ήταν μεγάλη νίκη, δεν υποτιμάω. Όχι, ήταν μάχη, μεγάλη. Και ο Πότες δεν ήταν άσχημος. Μα εμείς το λέγαμε ήδη που βλέπαμε το παιχνίδι. Αφού το βλέπαμε. Καλό ο Πόντος, καλύτερο το διπλό. 3-6-18, αυτό θέλω. 3-6-18. Πάμε. Καλημέρα. Ποιο? Εγώ είμαι. Μάλιστα. 5 πόντους από τις δύο αυτές ομάδες παραπάνω είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή, από πέρυσι. Σωστό. Ακριβώς τόσο. Έτσι. Σωστό. Και από τις δύο πρώτες αγωνιστικές τις περσινές είναι 4 βαθμούς πάνω. Σωστό. Σε πραγματικούς αριθμούς αυτό είναι. Ένα αυτό. Δεύτερο. Ο Γιαννιώτης ξεκίνησε από τον Ηρακλή. Ήταν μαζί με τον Βέλιο, μαζί με τον Ντοπούζη, τον Αγγελούδη, με αυτούς. Ναι, μου ήρθε μήνυμα ακριβώς από που ξεκίνησε. Πέρασε, ναι. Πέρασε νομίζω, τεφά στις Σέρες. Πήγε στο Μητρούς και στα μέσα της σεζόν. Ναι. Πήγε στο, στο Γάζορ. Η αλήθεια είναι αυτή. Εκεί πέρα. Είχε στη ΣΚΑΠΑ 20 το Απόλλωνα, αλλά δεν του δώσανε χρόνο συμμετοχής, γι' αυτό έρθει στο τοπικό στο Γάζορο. Ποια Απόλλωνα? Καλαμαριά. Λοιπόν, ο Δλιμπέρης τον έφερε από εκεί. Να δεις τι γίνεται. Ο Ηρακλής στη θέση του παίρνει ένα παιδί από την Λίμνο, τον Κουτζελά. Ναι. Ο οποίος είναι ένα παιδί, πέρα πάλι 95-97, με τρομερά σωματικά προσόντα και πολύ γυμνασμένο παιδί. Αλλά κάτι είχε, ρε παιδί μου, στο... Κάτι δεν ταιριάζει, ρε παιδί μου, δηλαδή σαν τερματοφύλακα, κάτι έκανε λάθος. Ναι. Τρομερά γυμνασμένο, δηλαδή είναι από τους τερματοφύλακες που έχω δει στη ζωή μου, με αυτό το ύψος, τους πιο γυμνασμένους, ελαττήρια. Και όταν πήγε στον Ολυμπιακό, ήταν στον Ολυμπιακό ο Γιαννιώτης, ο Γκουτζελάς ήταν ο τελευταίος τερματοφύλακας του Γάζορου πριν διαλεχθεί. Απίστευτο. Λέω, δες τώρα η ηρωνία της τύχης. Τον διώχνει ο Ηρακλής τον Γιαννιώτη, ο Γιαννιώτης μετά από πολλά πάει στον Ολυμπιακό, από τον Γάζορο. Ναι. Καλό του έκανε που τον έδιωξε ο Ηρακλής. Την γλίτωσε. Σώθηκε. Και ο Γκουτζελάς που τον φέρνουν σαν αντικαταστάτη στη θέση του Γιαννιώτη. Το φέρουν στον Ηρακλή, πάει στο Γάζορο, στο Γάζορο και άλλο στον Ολυμπιακό. Τώρα, ένα άλλο. Ρε φίλε, δεν έχει σχέση με αθλητισμό. Αυτό το διαφημιστή, να πούμε, του, πώς το λένε, του Ντελιβερά, ακόμα δεν τον εκτελέσανε. Το παράλογο που λέει. Παράλογο, έχει πει και καμιά σωστή τέτοια. Είδες, πώς θα πάω να πάρω εγώ, ρε φίλε, να πούμε με τέτοιες. Τι είναι αυτά, ρε πώς. Ο σκόρος που διπλώνει. Αυτή είναι η έξυπνη, ας σου απαντήσω εγώ. Η έξυπνη διαφήμιση που κάνει και ο Τζάμπος. Μ' ακούς? Ο Τζάμπος, ναι. Όταν πάει στο Τζάμπο μέσα, εγώ ας πούμε και τα λοιπά, λέω, πω πω ρε γαμώ, το με εκνευρίζει αυτή η διαφήμιση. Ναι, αλλά μου γίνεται βίωμα. Αυτή μαζί είναι πώληση έξυπνη. Είναι μάρκετινγκ αμερικάνικο. Για αν το εκατομμύριο αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή εσύ έχεις κάνει, αυτή τη στιγμή εσύ έχεις κάνει δωρεάν διαφήμιση τον Delivera, γιατί ο στόχος του είναι αυτός. Να συζητηθεί αρνητικά η διαφήμιση και είναι μαγιά του και μπράβο του που σε έκανε εσένα να δουλέψεις τζάμπα για τον Delivera. Λάθος κάνεις. Εγώ κάνω λάθος. Εμένα προσωπικά
Πάντως με έχασε από πελάτη. Α, ναι, εσένα. Άλλοι 5.000 γίνανε τώρα που ακούσαν τα τελειβερά. Εσένα δεν πειράζει που σε κάνει. Αδερφέ, εσένα θέλει να σε χάσει για να πάρει άλλους 10.000 που δεν θα τους χάσει. Κάνω εδώ μέσα, το marketing άστο το ξέρω καλά. Αν και Θεσσαλονικιός με χωριαταραίους, από Αθήνα ήρθε η διαφήμιση. Οπότε Θεσσαλονικέ, ή μην μιλά που έκλεισε εκεί με το Super 3 το φέρετρο του Άρη. Άστο να πάει στο διάλογο. Επόμενη. Εμένα πάντως με το παράλογο μ' άρεσε. Επειδή είμαι και φιλόσοφος, μ' άρεσε το άλογο που χλιμιντρίζει. Είσαι φιλόσοφος. Ναι, ναι, αυτό το έχω διαπιστώσει. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Νάτος. Νάτος. Καλημέρα, Αριανός από Αθήνα. Έχουμε δηλαδή 2-2 Αριανός. Τι γίνεται, ρε. Μεγάλη. Άιντε, λίγο ξυπνήσαμε. Έλα, βρε, το παίξε καλά τον Άρη. Έβαλε καλά τον Άρη, βρε. Έλα, τι κάνουμε, καλά είμαστε. Πάντως, οφείλω να ομολογήσω ότι μετά από χρόνια φαίνεται λίγο φως στο τούνελ στην ομάδα ότι κάτι πάει να γίνει. Δηλαδή, αυτό πιστεύω ότι είναι έργο μυροφορίδη και σπανού ταυτόχρονα, έτσι. Ο Κούδωρος με τον... Ναι. Και δεν ακούμε αυτές τις αηδίες που ακούγαμε από το φιλαράκι του Ραπτόπουλου στις ενδιάφυξεις τύπους και σε αυτά, έτσι. Ναι. Δεν ακούμε αηδίες. Ο άνθρωπος είναι προσγειωμένος, δεν πετάμε στα σύννεφα, αγωνιστική με την αγωνιστική. Αυτά θέλουμε να ακούμε εμείς. Σοβαρότητα να βλέπουμε. Μετά από αυτά που έχουμε πάθει. Έχει σοβαρότητα στον Άρη. Ξεχύρισα. Αυτό που βλέπουμε τώρα, λέω, με τον προπονητή. Θα μετράμε τα κόρνερ πάλι. Τον πρόεδρο, ξέρεις που θέλω να το δω, φίλε. Πού, σιγά φάνει... με το δεις, ούτε αυτός ξέρει που είναι. Στην Αμερική είναι. Ούτε με την Πόκα θα είναι, να δεις. Εκεί θα φανεί άμα θέλει όντως να ανέβει η ομάδα. Θέλω να το δω στο μάτς με τη Βέρεια, μέσα έξω. Εκεί θέλω να το δω. Εκεί θα δεν γράψουμε εκεί εξάποντο, κύριε πρόεδρε, είμαστε για να... Έτσι. Ωραία μου. Δεν είναι τώρα κάτι... Ναι. Στατιστικώς, στα φιλικά που έχουμε παίξει φέτος και πέρσι με τη Βέρεια, φέρνουμε ήδη ισοπαλία. Αυτό λέω. Δεν μας πειράζει. Ότι γι' αυτό είναι τα φιλικά γίνουμε... για να φέρνεις άλλα αποτελέσματα στα επίσημα. Για να θολώνεις τα νερά. Να... Πώς για. Ναι, για να... Και Διαμαντόπουλος θα σκοράρει εκεί, να ξέρεις. Ναι. Για να ξεφύγουμε από τα φιλικά. Διαμαντή και Σαράντη Διαμαντόπουλος. Άμα σκοράρει ο Διαμαντόπουλος, έλα γράψουμε ένα γράμμα. Μέχρι εκεί και αυτό θα σκοράρει. Καλά. Ναι, κάτσε ρε, Σμύρνη πέρυσι με ποιο σαντερφόρ ανέβηκε. Αναπληρωματικός, δεν τα ξέρεις τα γράμματα. Ναι, πώς. Δεύτερος ήταν. Πώς και δεν. Αναπληρωματικός. Πώς και δεν. Δεν έχασα εγώ παιχνίδι της Β' Ελληνικής πέρυσι. Κάνεις λάθος. Λέγε, Θόδωρε. Διαμαντόπουλος ήταν βασικός. Ναι, Σαράντης. Ο Καπνίδης είναι τραυματίας. Ο Καπνίδης θα παίξει βασικός γιατί ο Διαμαντόπουλος σέρνεται. Γι' αυτό το ρωτάω. Έχει κάποιο πρόβλημα. Ναι, για χαρά. Ο Καπνίδης είναι ο καλύτερος φορ τα τελευταία 4 χρόνια στον Άρη. Δεν ξεκινάει. Και μπαίνει μετά στα παλτά του Άρη, μπαίνει ο Καπνίδης. Βάλε τον Ντούνι μέσα. Ναι. Καλά, πέρυσι με τον Ολυμπιακό τον έκραζε. Ότι έπαιξε για πάρτι του και τα λοιπά. Άλλο αυτό. Το δεν έχει σημασία. Ναι. Τον έκραξε για ένα μάτς. Ναι, μα αντικειμενικά ρε φίλε είναι ο καλύτερος σεντερφόρ αυτή τη στιγμή στη Β' Εθνική. Γιατί όταν λες εσύ ότι δεν έχει εννιάρι, δεκάρι και τα λοιπά σαν Άρης, που εγώ συμφωνώ γιατί τον Άρη τον έμαθα αλλιώς και τώρα είναι αλλιώς, στην πάτη κουβέντα αλλού και σου λέω συγκριτικά με τις άλλες ομάδες Β' Εθνικής. Τι έχουν οι άλλοι. Δηλαδή, Καπνίδη Πετρόπουλο σε 4-4-2 του ήθελα εγώ στον Άρη. Μπα, Πετρόπουλο. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Και Καπνίδη και Πετρόπουλο, όχι. 4-4-2. Όχι. Αλλά. Όχι, άμα πέσει. Όχι. Πετρόπουλος, ο Πετρόπουλος θα βγει πρώτο σκόρερ, Β' Εθνική. Το 4-4-2 στον Άρη μπορεί να παιχτεί μόνο με δεύτερο φόρ τον Μιλούνοβιτς. Με τον Πετρόπουλο στον Άρη. Μιλούνοβιτς και πρώτο φόρ Μπασακό. Αυτά τα εξτρέμ να φορτώνουνε. Θα σου έλεγα εγώ τι θα γινότανε. Λέγε Αριάννη γρήγορα. Πρόεδρε, τον Μπαστακό το Γενάρη θέλουμε. Τον Μπαστακό. Πάμε γρήγορα. Απλά τώρα που είπες για τον Μιλούνοβιτς, ρε φίλε, εγώ πιστεύω ότι άμα είχε αποδεσμεύσει Μιλούνοβιτς και Νέτο και τα λεφτά που δίνει τα συμβόλαιά του, έπαιρνε κανένα Μπαστακό ή κανένα άλλο που. Μα αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνει τώρα το Γενάρη. Πρέπει να γίνει τώρα αυτό εδώ. Αν δεν μπορεί να βρει λεφτά, να αποδεσμεύσει συμβόλαια τα οποία δεν θα παίξουν φέτος στον Άρη. Απλά είναι τα γράμματα. Ερώτηση. Ο Αλέφαντος έχει παρεδώσει με τον Ατρόμητο γιατί τους δίνει μάθημα μια φορά την εβδομάδα. Θα το μιλήσω για τον Μπαστακό, θέλετε. Πες τον να τον κόψει ένα εισιτήριο, είναι και φτηνά αεροπορικά. Μην λες σήμερα θα το φέρει ο Αλέφαντος γιατί ο Καρυπίδης ξύνεται να τον κόψει. Μπράβο, τον φέρει και ο Καρατζαφέρης και με νοιάζει εμένα. Επόμενη γραμμή. Επόμενο. Έλα, αριστερά με τον Μπούρμπο γιατί τον έβαλε. Ο Τσουμάνης έχει κάποιο θέμα, τι έχει παιχτεί. Δεν κόβει ούτε με βαλέ. Κλείσε. Μια χαρά κόβει. Ο Τζουμάνης δεν κόβει ούτε με βαλέ. Θα βάλει του Βαλεριάνο. Πάμε. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ. Καλησπέρα. Καλώς σου. Χαρίλος Ολυμπιακός. Γεια σου Χαρίλα. Γεια σου Ολυμπιάξη. Τι γίνεται.
όταν σκοράρουν στον αέρα οι δύο στόπερ σου σε μια ομάδα η οποία είναι κατά διαόλου πάει, δεν είναι μέτρο σύγκριση του Ολυμπιακού με τον Πλατανιά να πει να χαρεί. Να χαρεί μόνο για το τρίποντο. Ε, τι άλλο να χαρεί. Πάμε παρακάτω. Καλά, τι θα πανηγυρίζει, επειδή και έτσι τον Πλατανιά στην έδρα του Ολυμπιακού. Πλάκα κάνουμε τώρα. Για το αυτονόητο έκανε. Δεν έχει να χαρεί να πανηγυρίζει για κάτι. Θα χαρώ, παιδιά, όταν ο Ολυμπιακό πάρει άλλα πέντε μάτς μέχρι να τελειώσει ο πρώτο γύρο και είναι πρώτο. Ο Ολυμπιακό θέλει εξτρέμ, φίλε. Θα έρθει ο Μυραλά. Ναι, θέλει εξτρέμ και να βάλετε σε καμιά σούπα μέσα να το φορτούνι. Γιατί ο αιματοκρίτης του πρέπει να είναι στο 12. Το φορτούνι να βάλει 2-3 εκατομμύρια έξω Στήλτονα. Έτσι και βρει ομάδα. Στήλτον. Δεν τον φοβόμαστε. Τι δεν τον φοβάσαι. Δεν φεύγει παίξα από τον Ολυμπιακό κάτω από 7-8 εκατομμύρια. Άμα κάτσει αυτό στον πάγκο φορτούνι, έχει πολλά να κάνει. Μίλα φίλε. Ανακατουσούρες κάνει. Ναι. Δεν θα κάτσει στον πάγκο. Για να μην πάρουν μέσα, να κλέσει. Τα Χριστούγεννα λέει θα φέρουν το Μυραλά, τον Ρωσίδη και τον Βέλιο. Γελάω με τους δύο τελευταίους, αλλά. Το Ρωσίδη Βέλιο, κλείσω το μαγαζί. Λοιπόν, το. Ο Μυραλά είναι μια πολύ καλή μεταγραφή όπως φαίνεται τώρα. Ο Τωροσίδη με τον Βέλιο είναι μαζί με τον μπαμπά του τον Βέλιο, του Χατζιπαναγί τον Κατσιαμπή και τον άλλον που έπαιζε και στον Άρη, το Τουτζιάρη, να πα στο Τζιόλα εκεί τα γήπεδα να παίξουν του παλεμάχου. Ο Τωροσίδη και ο Βέλιο είναι παλέμαχοι. Και άντε το Ρωσίδη λόγω ηλικία. Γιατί βάλει το Βέλιο του κατακρίνει το παιδί. Παλέμαχο. Γιατί του κατακρίνει το Βέλιο. Παλέμαχο. Γιατί πάει 25 χρονών παιδί. Βρε τι 25 χρονών. Σου φέρω εγώ 25 που δεν μπορεί να πηδήξει γυναίκα. Δεν μπορεί να περπατήσει 1000 μέτρα. Κωστή χίλιε φορέ θα φέρουν το αριστερό τον μπάκτο Τζιμίκα που έχουν δανεικόρηση στην Ολλανδία που είναι. Δεν ξέρω τι Τζιμίκα φίλε, δεν το ξέρω το παιδί. Κύριε είναι παιχταρά. Αλλά με να σε φέρουν το Βέλιο σεντερφόρ. Α τα σε γελάνε. Παίζω και με τον Τζούρτεβιτ να φέρουν το Βέλιο. Ποιο Βέλιο τώρα. Ο Βέλιο κατεστράφει. Από τον Εμενή και καλύτερο είναι ο Βέλιο. Κατεστράφει. Καλύτερο είναι. Έχασε ταχύτητα ένα τέτοιο κορμί το οποίο πρέπει να είναι βάρη, εκρηκτικά, τρέξιμο 20-30-40 μέτρα. Κόνου να περνάει να σουτάρει. Ευελιξίε. Καταλαβέ. Καλά με τον Ηρακλή δεν θυμάσαι την τελευταία χρόνια που έκανε. Φτιάχνει τον Ηρακλή πριν 5 χρόνια. Πριν 3 χρόνια και πριν 4 χρόνια. Ποια 3 και 4 χρόνια. Άσε πριν 3 χρόνια θα πω τι έκανε πριν 3 χρόνια. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Και ο κόκκινος πριν 3 χρόνια ήταν ωραίος. Τον είδες δηλαδή στην Νότια με εσύ. Τον είδα με την Εθνική εγώ. Στην Νότια με εσύ τόσο δεκάδος. Δεν σβηνιάς του. Πες χαρίδα, πες. Αγγλία ρε με το Σαββατοκύριακο ή βλέπα μόνο Super League. Είδα. Τι είδες. Είδες Arsenal. Είδα Arsenal και είδα Liverpool. Είδες Arsenal και Liverpool. Δεν είδα την Chelsea, δεν είδα. Δεν έχασε τίποτα, τα έχει κακό μα. Δεν είδα την Τσέλσι. Η Άρσεναλ πώς σου φάνηκε, πώς σου φάνηκε γενικά το μάτι. Η Άρσεναλ. Α σου πω πώς με φάνηκε η Άρσεναλ. Α πούμε το πέναλτι που κέρδισε η. Πώς τη λένε. Η City. Κάνει μια διαγώνια παλιά. Έχει μια τετράδα. Έχει μια τετράδα ο. Πώς το λένε, ο Βενκέρ. Ο ένας 5-10 μέτρα από τον άλλον απόσταση στην ίδια ευθεία με μια πάσα διαγώνια του έβαγε και του 4. Όσο αυτή η ιστορία. Με την Arsenal. Η Arsenal είναι σαν τον Ηρακλή του Χατζηπαναγή. Τρώω 3, τρώω 4, βάζω 5 κτλ. Δηλαδή, Κολινάσκι, πώς το λένε τον αριστερό τον Πάσκο. Κολάσινας. Ναι. Ο Μοντρεάλ. Ο Μοντρεάλ, πες, ναι. Και ο Μπεγερίν είναι. Πιάσαν ο ένας, ο Κολάσαλιν. Τον ένα υπόπτη. Ο Μπέιλεριν, τον άλλο υπόπτη. Ο Μοντρεάλ και ο Κοσελίνη στα 12 μέτρα. Του τραβάει μια παλιά. Ο Ντεμπρούι ήταν ή ο Στέρλινγκ, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Όχι. Ο Στέρλινγκ ήταν αυτός που κέρδισε το πέναλτι. Το πέναλτι αυστηρό ρε φίλε. Δεν είναι πέναλτι. Βρε πέναλτι είναι. Και εγώ αν είμαι διαιτητής, τιμωράω, γιατί ξέρω μπάλα, τιμωράω τον Βενγκέρ για τη διάταξη που έχει εκεί την ώρα την άμυνά του. Και πέναλτι να μην είναι πολύ, εγώ θα το δώσω. Γιατί τιμωράω τη βλακεία. Τιμωράω ότι είναι αναξεταστέως. Αυτό τιμωράω. Δεν είναι offside σίγουρο όμως, δεν έχει εκεί πέρα, δεν το ψάχνουμε. Ορίστε. Το τρίτο γκολ είναι offside όμως, εκεί δεν έχει. Το τρίτο γκολ είναι offside, ναι. Κοίταξε να δεις, πιστεύω. Αλλά όταν εγώ την τετράδα μου την έχω τόσο μακριά, ο ένας με τον άλλον και τόσο ψηλά, δικαιολογώ και τον επόπτη. Ναι, εγώ να σε πω κάτι άλλο όμως. Και κάτι άλλο. Αν αυτό το μάτι ήταν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τι θα λέγαν τώρα, θα λέγαν το. Ας κλαίγαν εδώ οι ΠΑΟΚ. Και ας κλαίγαν και οι Ολυμπιακοί. Τι είμαι εγώ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Μπαρα κλαίνε. Δεν πάει. Ούτε με νοιάζει. Τι είμαι οπαδός εγώ. Δεν είπα ότι είσαι οπαδός. Κάτι τελευταίο. Έτσι όπως έγινε το ποδόσφαιρο, πρέπει να αλλάξουν δύο κανονισμοί. Και τελειώνω με αυτό. Ποιοι είναι αυτοί οι κανονισμοί. Ο ένας ο κανονισμός είναι να κατεργηθεί το offside από βολέ του τερματοφύλακα.
Δηλαδή, έπιασε την μπάλα ο Έντερσον τη City ή ο Γλύκος του ΠΑΟΚ, ξέρω, και κάνει γρήγορα το βολέ. Και είναι 5 μέτρα offside το Μπρίγιοβιτς. Παίζεται ο διαιτητής. Νομίζω το offside μετράει και το ελεύθερο όταν είναι η μπάλα κάτω, όχι όταν έχει στα χέρια. Και στα χέρια και στα πόδια και στις στέρνες και στο κεφάλι. Ο τερματοφύλακας δεν έχει offside, η παλιά. Α, ναι. Για να δώσω και κίνητρο τη γρήγορη πάσα του τερματοφύλακα. Με πιάνεις τώρα τι σου λέω. Κατάλαβα τι λέω. Δεύτερον, αυτά έπρεπε να κάνει ο Πλατινί. Και όχι επειδή το απάφτωσε τη γυναίκα ο Λαριός να ασχολείται με αυτά. Τερματοφύλακες θα μάθουν μπάλα αναγκαστικά μετά. Ναι, θα μάθουν μπάλα. Και το άλλο, από offside δεν, από corner δεν υπάρχει offside, από πλάγιο δεν υπάρχει offside, ούτε από στημένο χτύπημα. Να υπάρχει το offside, ούτε από φάουλ. Εγώ για το offside το προχωρούσα και παραπάνω, να κατεργηθεί. Καλά. Όταν ο επιθετικός κάνει κίνηση προς τα πίσω. Οπουδήποτε και να βρίσκεται. Όταν πάει προς τα πίσω να υποδεχτεί την μπάλα, να καταργηθεί εκεί το offside. Όταν κάνει κίνηση προς τα πίσω. Δεν το δέχομαι. Γιατί? Πρέπει να καταργήσουν το offside, παιδιά. Όχι, δεν το δέχομαι. Και είμαι υπέρ. Τι άλλη μαγιά θα έκανα. Τι θα έκανες. Στα. Δίκολο. Στα 10 φάουλ. Στα 10 φάουλ που θα κάνει μια ομάδα, θα είναι το δίκολο. Και στο δίγκολο επάνω στη γραμμή στα 22 μέτρα, 24 μέτρα, σουτ σαν πέναλτι με τη διπλάσια απόσταση. Στα 10 φάουλ. Από τον Καρούμπαλο. Έκανες 10 φάουλ, δεύτερο Καρούμπαλο στα 22 μέτρα, πάρτον. Έλα μπακασέτα με τον Ρέι. Μονόπεδο, έχω ωραία θέματα, φίλε. Γεια χαρά, επόμενη γραμμή. Έχω ωραία θέματα. Γεια σου, Χαρίλα. Γεια σου, Χαρίλα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα. Έρα, Κωστίν, καλημέρα. Τι κάνετε? Τι έπαθες, ρε φίλε? Όμπα, Φωτιάδες. Ρε, κατάλαβες. Πού είσαι? Μόνο με μένα εμείς, ρε, πού είσαι, δηλαδή. Μη. Με τους μεσίδησες ακόμα εσύ. Βρήκες αγοραστή. Βρήκα και έκανα. Εγώ τώρα είδα και την εκπομπή σου. Χθες έκανα και σε βγάλαν τα ρούχα. Έβλεπα και βράστα ρούχα τα δικά μου. Πούλησες το σπίτι εσύ στους Τούρκους. Ρε, τώρα ας το σπίτι τώρα. Εγώ πήγα, είδα το μάτσο το Σάββατο. Πήρα έτσι μια γεύση λιγάκι. Καλαμαριά, ναι, πήγα, είδα, ξέρω εγώ. Έπρεπε να χάσετε. Είχατε την μπάλα στα πόδια, σας κλείστηκαν οι άλλοι. Ανεβάσατε ψηλά την ομάδα, ο Βεργόνης γέρος. Αντεπιθέσεις στο κρυφτό αυτή, παραλίγο να χάσουμε το μάτς. Και εκτός αυτό εδώ πέρα, πολλές μπαλιές από δεξιά, με σέντρες από το πρώτο ημίχρονο, με σέντρες. Πάνω κάτω. Στο 35 γίνεται μια σέντρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, ο Απόλλων. Ήταν η πιο καλή ευκαιρία. Και στο 87 περνάει 4 η Σπάρτη, γιατί τους περνάει και τους 4, και τα χάσε αυτός εδώ και βγήκε μπάλα έξω. Θα τρώγαμε γκολ στο 87. Ακόμα λίγο θα τρώγαμε γκολ. Σωστός ήσουν. Δηλαδή τέτοιο, μεταξύ φωνάζαν, κάναν το προπονητή, κάναν. Δηλαδή όλοι γίνανε εκεί μπροστά που ήμουν εκεί στη 2. Βγάλ τον ξέρω εγώ. Είχε έναν άλλο, δεν θυμάμαι, ένα φραγκό. Το στείλει το δικό σου και το βρίζαν το ποδοσφαιριστή της Σπάρτης. Είδα έτσι μια γεύση, θέλω να σου πω. Θες να μου πεις. Αυτό ήθελα να σου πω. Καλά έκανες και με το είπες. Να εκφράζεσαι, να εξωτερικεύεις αυτά που θες να πεις. Με οποιοδήποτε τρόπο. Με οποιαδήποτε τώρα... λόγια, με οποιαδήποτε οξία περισσότερο. Ναι. Και τώρα θα πάω με τον δικό μου τον ξάδερφο. Θα πάμε στα Σέρας. Να δούμε τώρα το μάτς. Στα Σέρας. Έτσι, καλά το είπες. Σέρας λέγονται. Σέρας. Για την καταλάβει τώρα εκεί πάνω. Όχι, έτσι λέγονται. Ρε, κανονικά στα Σέρας λέγεται. Όχι στι Σέρες. Και ήθελα να πω και το Βασιλάκι. Έλα, φίλε. Έλα, Βασιλή μου. Και ήθελα να πω κάτι, ας πούμε, για το μπάσκετ. Πρέπει να πάρει έναν άσο οργανωτή. Ναι. Ποιος θα τον πάρει τον άσο? Ο Άρης. Να οργανώνεται το μάτι. Ο Άρης θα τον πάρει, ποιος θα τον φέρει? Ποιος θα τον φέρει? Εντάξει, εγώ ξέρω να σου πω κάτι. Επειδή εγώ έπαιζα εδώ τοπικά μπάσκετ, πιο πολύ, ας πούμε, ξέρω. Ναι. Έτσι, ας πούμε, από μπάσκετ από αυτά. Ναι. Και το άλλο είναι, δεν περίμενα ότι θα χάσει από την ΑΕΚ στο κύπελλο ο Παναθηναϊκός. Αυτό ήθελε. Ας χαλάσει και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός καμιά φορά, ρε παιδί. Εντάξει, ήταν ξαφνικό, δηλαδή εγώ δεν περίμενα. Δηλαδή, είχε πάρει πόσα ευρωβολταθήματα έπαιρνε στα κύπελλα. Εγώ το περίμενα ότι ένας εκ των Παναθηναϊκού Ολυμπιακού κάποιος θα το έσπαγε. Τώρα έτσι και να ήταν η ΑΕΚ. Εκμεταλλεύτηκε την κακή μέρα του Παναθηναϊκού. Εμείς δεν εκμεταλλευτήκαμε την κακή μέρα του Ολυμπιακού. Ναι. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αύριο με το κομμουνιστή
στην ταβέρνα. Και στον κομμουνιστή, γιατί δεν τον αφορά. Αυτόν. Χαίρεστα, τον είπα κιόλα. Δεν σε πάει καθόλου κομμό τέτοια. Δεν με πειράζει λέει, που με λέει κομμουνιστή. Τι σε έκανε ο κομμουνιστή, ρε κύριε Κομμουνιστή. Γέρο. Άλλο. Είναι από την Ήβρο και την Τένε εδώ αυτό. Και το πήρε. Από τα γκόρου μου, εσύ. Άρχισε το καρπινατέρ. Κάνε μια κακά είχαμε. Ράμ την Τετάρτη όπου άρχισε να παίξει με την Μπόκα, σε περιμένουμε στη θύρα 3 με ροζ μπρόμπα όπως είχες αναγγείλει πριν κάποιες μέρες. Και κάλτσα βούλα θα φοράς. Εμένα ο Καρυπίδης με κάλεσε να πάω στο Μάτι. Καρυπίδης θα είναι. Αν είναι ο Καρυπίδης και ο φίλος μου Μητσάκης, έρχομαι. Καλημέρα. Ναι, ναι. Λίγο δύσκολο σε βλέπω για το Χάρη Λάμπα. Γιατί? Γιατί έτσι. Πριν μια εβδομάδα ράπου σου έγραψε ότι ο Πάοκ από την Κυριακή θα αρχίσει εντατικά μαθήματα σολφές. Μαθαίνοντας να παίζει πνευστά το κλαρίνο, το έμαθε να το παίζει. Τώρα με ατρόμητο θα μάθει τι εστί σαξόφωνο. Επίσης πριν δύο μήνες σου έγραψα τη γνώμη μου για Ζαμπράνο, γιατί σου είπα ότι παρακολουθώ καιρό στο ποδόσφαιρο, ότι ο κότς της Ρουμπίν μόλις ανέλαβε την ομάδα τον έστειλε οριστικά στην εξέδρα, γιατί μέχρι να αναλάβει ο Μπέρντιεφ δεν έχει παίξει ποτέ βασικός. Λέγε φίλε, καλημέρα. Συγγνώμη, αλλά διάβαζα το μήνυμα. Λέγε. Λέγε. Παπά. Έλα ρε. Μαμά. Έλα θείο. Μαμά. Επόμενη γραμμή. Αφού δεν σε άφησε. Μαμά, σε άφησε. Είπε σκουγιάδα, θείο. Λέγω με ραπέλα. Και λέω τον μπαμπά. Ναι. Δημόσια το λέω. Εσύ ακριβόμενος πίσω από το αυτό λες μπαμπά. Μπαμπάκια. Λέγε. Έλα. Έλα. Γκόγκος από Πειραιά. Καλώς τον. Εσύ είπες στο τηλεάστη ότι η ΑΕΚ δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Στο τηλεάστη. Είδα την εκπομπή σήμερα με τον Αλέφαντο και λέγατε ότι δεν θα πάρει έκτο πρωτάθλημα. Επανέλαβε και τώρα, όχι μόνο στο τηλεάστη. Και πριν μου το ρώτησα ποια ομάδα. Ωραία. Γκόγκο, έχεις μεγάλο τσιγκουναρά, μεγάλο μέτωχο. Θα χρειαστεί η ομάδα, έχει σκάσει. Ο Χριστοδουλόπουλος έσκασε, ο Σιμόες, ο Γκάλο, τα παιδιά, ο Μπακάκης. Είναι επικά παιδιά αυτά. Δηλαδή δώσαν το 110%. Θέλουν βοήθεια. Και όχι μένε θέλουν. Σωστό. Θέλουν σωστό, τα παιδιά αλλά... βοήθειες. Εγώ αυτά τα παιδιά τα γουστάρω και τον προπονητή. Δεν γουστάρω, θέλουν. Δεν γουστάρω το Μελισανίδη, το Τσικουναρά. Του δίνω όμως διορία μέχρι το Γενάρη. Να δώσει ενίσχυση. Πεκταράδες το Γενάρη θα έρθουν πεκταράδες. Το λέω εγώ. Εγώ φίλε, αν το κάνει, θα μου δώσει το στίγμα ότι πάει για πρωτάθλημα. Εάν δεν το, κάνει, εάν δεν το κάνει, θα είναι υπόλογος στο λαό της ΑΕΚ. Ωραίος. Και να τα λες ωραία για την εκκλησία, Ελλάς σημαίνει Ορθοδοξία. Φιλιά. Πέσου τα. Δύο χαφάκια θες και είσαι εντάξει. Δύο χαφ καλά, σαν τους Σιμώστες. Ελλάς σημαίνει Ορθοδοξία ή κλεψοδοξία. Εδώ κλέβουμε όλοι. Άσε ρε τώρα τι κάνουν οι παπάδες και τέτοια. Καθένας από μέσα του ρε φίλε. Δεν μιλάω για τους παπάδες. Για αυτούς μιλάς. Τι δεν θα πει μιλάω για τους παπάδες. Λέω ο Έλληνας είναι λαμόγιο. Γιατί ρε. Μην επικαλείτε θρησκευτικά καλύπτοντας τις λαμογές του. Αυτό θέλω να πω. Καλημέρα. Ορθοδοξία και η θεία μου ευλογία. Α, Ορθοδοξία, ναι, ρε φίλε. Εντάξει, πολύ ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Δεν μπλέκω εγώ με τέτοια. Καλημέρα, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Πόσοι Αριανοί πήραν σήμερα, κοίταξε, φίλε. Αριανός είσαι. Ρε φίλε, γιατί ρε Κώστα, δεν με λες. Από την. Πώς λέω, πόσοι πήραν. Δηλαδή την εκπομπή δεν την ακούω live, την ακούω από ίντερνετ. Τρεις. Οι δύο πρώτοι ήταν, πάλα... ναι, δύο-τρεις. Ναι, ναι. Παρακάτω, ναι. Μπράβο, βάλει και εμένα από Νέα Υόρκη. Από ωραία. Ναι, 2-3-4. 6.500 δραμηνοί πρωτομάς, 650 Αριανοί. Πήρα να πω. 2.000. 2.000. Εγώ σου είπα ότι αν η ομάδα είναι καλή, τις πρώτες αγωνιστικές και πάρα αποτελέσματα, θα δεις πόσο κόσμο θα έχει. Δεν ξέρω, τι βλέπω τώρα. 2.000 δραμηνοί στο Αιγίνιο, 300 Αριανοί. Ο κόσμος είναι καχύποπτος και καλά κάνει. Βρε 300 Αριανοί στα Τρίκαλα, 2.000 δραμηνοί στο Αιγίνιο. Και ένας από τη Νέα Υόρκη, ρε φίλε, τι θέλει. Λέγε. Σ' ακούμε. Εδώ μια ζωή όλο άρεσε. Τα υπόλοιπα είναι. Στη Νέα Υόρκη. Άμα βάλει φανέλα του Άρη, θα σε κάνουν. Όπω το λέω, θα σε βγάλουν φωτογραφία. Ποιο δεν θα με κάνει, βρε. Ποιο θα με κάνει, αυτοί που πουλάνε τα σουβλάκια στην Αστόρια. Άσε με τώρα, βρε. Αστόρια, ε. Άσε με τώρα. Τα ελληναριά. Άσε με τώρα. Λοιπόν, αυτό μια καλημέρα πέρα να πω να είστε καλά. Καλά έκανε. Αυτό ήταν. Ναι. New York Knicks. Αυτό ήταν. Ο Μποροβίλος ήταν Θεσσαλονίκη, έμεινε σε ξενοδοχείο και έψαχνε το Σαββίδι για μεροκάματο. Ρωτούσε πού είναι η Σουρωτή και συναντήθηκε με τον Παντελή Κωνσταντινίδη. Πληροφορία δική μου. Ξέρετε κάτι, κύριοι Παοξίδες? Θα μας πούνε. Ναι, το θέλετε και τον Μποροβίλο. 10 διαιτητές έχετε. Ορίστε, κύριε. 10 διαιτητές για να πάρουν ένα σφύριγμα στο 8 λεπτό και ήρθε ο Ζαμπράνο να με κάνει ρόμπα. Καλημέρα. Λέγε, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα, και δώστε τη σημαία στον Αφγανό.
όπως τη δώσατε στον Αντετοκούμπο. Να μην δώσει τίποτα, ρε, ούτε Αφγανού ούτε τίποτα. Όπως δώσατε. Ένα. Όχι, ρε. Όπως δώσατε στον Αλβανό τον πύρο Δήμα την, την ελληνική σημαία, να τη δώσετε και στον Αφγανό. Σε κανένα ρατσιστόμουτρα να πούμε. Όχι, ρε, φίλε. Ακού τσάρτα ρατσιστόμουτρο. Έπεσε με τον Μπατίστα, το μαύρο εθνική Ελλάδο, αλλά δεν μίλαγε εκεί. Ρατσιστόμουτρο. Πάμε, λέγε. Να τη δώσει εσύ, ρε. Τσάρτα ρατσιστόμουτρο. Λέγε. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα, φίλε. Ο Νίκος από Κάστρα είμαι. Καλώς τον. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάω και με το έχω ξαναπεί και παλιότερα. Καλά κάνεις. Λοιπόν, για το Μάρτ, εντάξει, δεν πήρα να κάνω να αναλύσουμε τίποτα. Ό,τι εντάξει, θες, πες ότι απλά την ευθύνη εγώ προσωπικά ναι. τη ρίχνω στο Λουτσέσκου. Γιατί. Γιατί έτσι είπανε. Όχι, καμία σχέση. Γιατί αυτή η εικόνα που βλέπω στο γήπεδο, αυτή η κακή φυσική κατάσταση για μένα. Πιστεύω ότι γίνεται κακή δουλειά στην προπόνηση. Συγγνώμη, ρε φίλε, δηλαδή ο παίχτη εφέρει ευθύνη. Δηλαδή αυτοί οι επαγγελματίε είναι να πάνε να κάνουν προπόνηση. Άστο να μπει. Έλα, ρε φίλε, τώρα εδώ ο άλλο δουλεύει οικοδομή και πληρώνει δύο φορέ τη βδομάδα 5x5 για να παίξει μόνο του μπάλα τώρα. Δηλαδή οι επαγγελματίε δεν είναι αυτοί οι αθλητέ. Έλα, ρε, πα τώρα μιλήσει. Τι να μιλήσει, α πε. Εντάξει, επαγγελματίε είναι δεν φταίνε, δηλαδή άνθρωποι, τι είναι, παιδιά και αυτά. Όχι, δεν είπα κάτι. Δηλαδή πληρώνονται ένα κάρο λεφτά για να κάνουν το χόμπι του και είναι αγύμναστοι. Σε παρακαλώ. Αυτό βλέπω. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά βλέπω γενικά στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ότι τα τελευταία χρόνια από την εποχή, από τότε μάλλον που ήρθε ο Τσαβίδης το πήρα, το σκεφτόμουν δηλαδή, έχουμε προπονητές, ας πούμε, όπως ο Γεωργιάδης, Τούντορ, που είναι για μένα, ναι. επειδή ήταν η αρχή του και Στανόγεβιτς, επειδή έκανε πιστογύρισμα, επειδή πήγε η Β' Ακίνας που πήγε, τους θεωρώ προπονητές Β' Εθνικής. Για μένα. Όπως και το Λουτσέσκο, ας πούμε. Δεν με γεμίζει καθόλου. Τώρα, φίλε Γεωργιάδη, έπαιξε στα Τρίκαλα Β' Εθνική και τον στείλανε από την τρίτη αγωνιστική. Πλάκα κάνουμε τώρα. Δεν μου λες. Πέρυσι. Ο Αποέλ γιατί πετάει με τον Δόνη, έχει καλή φυσική κατάσταση. Όχι, για το Δόνη δεν έχω κανένα παράπονο. Δεν έχει, αλλά είχαν οι παίκτες όταν του πήγαινε τη γλώσσα έξω να πούμε. Πρωί απόγευμα στην προπόνηση γκρινιάζανε για τον Δόνη. Γιατί μα τρέχει, λέει. Εμένα, έτσι δεν μπορούσε. Γιατί με το υλικό που είχε μα είχε δεύτερο. Πολύ κακό. Σχετικά με τη σχέση με τον Αποέλ. Ο Δόνης μας έβγαζε τη γλώσσα, έτσι είναι η φυσική κατάσταση. Έτσι ήταν, αλλά έβλεπα. Εντάξει, είχαμε μια θέση με αυτό τελικό για δεύτερο, ήταν πολύ τέλεια τότε. Βέβαια, φίλε, γι' αυτό και τον Αποέλ με τον Βινίσιο τον πάει τρένο να πω. Τέλος πάντων. Και εντάξει, το ήθελα να πω να σχολιάσω. Ναι. Και αν τυχόν φύγει ο Λουτσέσκου, Γκαρσία ούτε με σφαίρες. Δεν θέλεις, ούτε καν. Βοηθό του Σάντο θα είναι του χρόνου ο Γκαρσία. Βοηθός του Σάντος και αν πάθει κανένα έφραγμα ο Σάντος σαν τον Λόραντ. Γιατί μεγάλος άνθρωπος. Θα πάει ο Γκαρσία προπονητής. Θα το δεις και αυτό το έργο. Θα το δεις και αυτό το έργο να γλύφουν τον Γκαρσία εδώ. Θα γίνεται χαμός. Άμα έρθει ο Σάντος ο Βιερίνια στόπερ θα παίξει. Εγώ θα κυκλοφορώ με τεθωρακισμένο αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη. Όχι, ένα καλό προπονητή θέλω εγώ προσωπικά. Για να δούμε. Όπως λες και συμφωνώ. Το Σάντος του χρόνου στον ΠΑΟΚ. Βοηθός ο Γκαρσίας, θα στο λέω από τώρα, γράφτε το. Γράφτε το. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Μετρόπολης 95,5. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά. Λαλαλαλαλαλα. Λαλαλαλαλα. Λα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύκριστο, υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras.
Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrospor. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα. Στην επόμενη Λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Νόβα δεν έχει κανένας. Εγώ ξέρω ότι το μάτι θα το δείξει τηλεόραση. Τώρα Άρης Μποκατζούνιο. Νόβα, Νόβα. Όποιος το δείξει. Ψηφίζουμε Νόβα. Νόβα, Νόβα. Πάρ' το Νόβα. Ερτ, πάρ' το. Νόβα θέλω. Όχι Ερτ, άιντε μαθήν την Ερτ. Έλα με το Ερτ 3 να πούμε. Άλλος από το 60 δεν έχει μικρόφωνο. Κανένας δεν έκανε μια αναπάντητη εκεί πέρα στα τρίκαλα. Σπίκερ της προκοπής δημόσια. Ρε φίλε, άκου το τέτοιο τον γκολ που βάζει ο Παυλίδης, ναι, που ήταν γκολάρα, ναι, να πεθάνει στο γέλιο ρε φίλε. Και ένα καταπληκτικό γκολ για τον Άρη. Ναι. Αυτός εκεί που δεν είναι κινηματογραφική λέσχη που παρουσιάζει, σαν εκείνο νέα βλέπω. Βάλτε τώρα τον άνθρωπο να μεταδίδει τώρα τα νέα του κινηματογράφου με αυτό το δέλκο εκεί πέρα. Άιντε από εκεί εκεί πέρα για κανάλι. Σας έχουμε, σας πληρώνουμε εκεί να πούμε το κράτος σας μέσα. Άιντε από εκεί. Δεν μου λες, τι θέλετε να τσιρίζουμε σαν τον Τζαλτίδη. Ποιο Τζαλτίδη, ρε φίλε. Εγώ φίλε... γουστάρω, το μόνο σπίκερ που γουστάρω είναι Θαναϊλάκη. Αφού έχει, α βάλει ή Τραπεζανίδη ή Πακλατζή, κάτι άλλο. Αυτό ο άνθρωπο δεν κάνει για μετάδοση, ρε φίλε. Ουδέτερο θα βάλει, γιατί θα βάλει Αριανό. Ε, τρία. Γιατί Αριανό. Όχι, γιατί να βάλει Πακλατζή. Να βάλει ένα Πακλατζή. Γιατί άμα βάλει κόλλα πρέπει να φωνάζει ο Πακλατζή. Ναι, ρε φίλε, να φωνάζει. Τα καραγκιωζλίγια του πάω να κάτσε, ρε φίλε. Τέτοια θέλετε. Όχι, να βάλει έναν άνθρωπο να καταλαβαίνουμε μετάδοση. Όχι, εκεί μα παίρνει ο ύπνο εκεί πέρα. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Ωραία. Τι είναι το πρόβλημά μου. Κάντε ένα αυτό, πάει πάει αυτό που είναι τρία να κάνει ένα μετάδοση. Πάλι και να χωθείς τέσσερα. Εσύ δεν κάνεις ρε μαρμίτα. Δεν σε δίνουμε εκεί. Ξέρω με τον Τσίπρα καλά τα πάω, δεν έχω πρόβλημα. Άμα σε βάλω μετάδοση σιγά να... Καλημέρα φίλε. Να δω πως θα τα πας σε κανένα χρόνο που θα έρθει ο Μητσοτάκης. Καλημέρα. Καλημέρα. Μην είσαι σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης θα παραμείνει ναι. στις Νέα Δημοκρατίας, γιατί όταν θα γίνουν εκλογές, αν μείνει ο Μητσοτάκης, τις έχασε τις εκλογές. Καλά, έτσι ναι, είπαμε. Θα δει κανένα εξωγήινο στο Λυκαβηδό. Μόνο Φόφη από τώρα, που να παίξει μπάλα με τον Τσίπρα ο Μητσοτάκης. Θα τον καταπιεί ο Τσίπρα. Μόνο Σταυρία Φόφη. Λέγε φίλε. Καλημέρα. Την άρπαξε από το Χιλιδίδη. Έλα, ο Τσπέστα, δεν ησυχάζουν εδώ αυτοί. Λέγε. Δεν ησυχάζουν. Δεν ησυχάζουν, ρε. Τίποτα, τους έχω κάτι μιουχαλαρδικές ενέσεις. Το κόκκινο θα βάλουμε. Άμα κάνω 5 debate Μητσοτάκη με Τσίπρα, 80% θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνε θέσεις, παίρνε. Άντε τι σου λέω εγώ τώρα. Παίρνε θέσεις. Κάνω debate με Τζόρνα. Και να είστε σίγουροι ότι ετοιμάζεται το κόλπο τώρα να ξαναβγεί ο Τσίπρας από το εξωτερικό, γιατί τα σκάνδαλα που θα βγάλουν για τη Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι λίγα. Γιατί έχω να βγάλω το Μητσοτάκη και να έχω εξεγέρσει από τους κομμουνιστές. Μια χαρά είμαι με τον Τσίπρα, ήσυχα τα πράγματα, δεν κουνιέται φίλο. Λέγε. Αυτό που λέει. Μια ιστορία που είναι τελειωμένη, μην τη συζητάς. Ποια είναι τελειωμένη? Αυτή είναι τελειωμένη. Αυτές οι εκλογές είναι του Τσίπρα. Έτσι όπως πάει. Όποτε και γύρω. Ε, βέβαια. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Να βάλεις. Βάλε Δευτέρα. Την Παρασκευή τι σου είπα, ποιος έχει καλύτερο ρόστερ, η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ? Τι μου είπες, αυτή είναι δημόσια υπάλληλη του ΠΑΣΟΚ. Αυτή δεν είναι δημόσια υπάλληλη του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι αργόμιση του ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία 80. Α, το παραδέγες. Κατάλαβες. Ναι. Όπως είχε κάνει τους κουκουέδες, τότε ο Ανδρέας να μην κρυγιάζουν αργόμιστους όλους. Το κουκουέ το έβαλα εγώ μια μαύρη λίστα. Όταν οι κουκουέδες το γύρισαν στο Πασό και να μπουν στο δημόσιο, τους έβαλα ένα χ και το δεύτερο χ που τους έβαλα τους κουκουέδες. Το δεύτερο χ όταν πήρα την κοκακόλα στο ριζοσπάστικο ρηλίκια. Καθάρισαν. Έγινε αυτό. Καθάρισαν οι μάγκες. Και μετά έξαφε. Τα μπουκάλια κοκακόλα. Και μπορεί στο Σύνταγμα όλοι βιωστήκαν. Θα παρακαλέσω το Χιλιτίδη να μου βάλει το τραγούδι «Μπλόκο στην Κεσαριανή»,
το 44 πρώτη Μάη που λέει το τραγούδι. Ποιο να πρωτοκλάψω, ποιο να πρωτοτραγουδήσω. Τώρα και καμιά θέση για μένα έχεις να με διορίσει. Άρχισα να αναστενεύω οικονομικά. Εσένα μου θύμισες απόψε και εσύ και ο Βασιλάκης. Ναι. Σαν τα γιουβαρνάκια στη Χίτρα. Ξυπνήσατε και αρχίζετε να χορεύετε τσιφτετέλη. Ναι. Καθίστε, το πρωτάθλημα τώρα άρχισε. Τώρα θα με διορίζει, τώρα κι άστα αυτά. Ραπτόπουλο εδώ δεν με διορίζει. Κάποια πράγματα μιλάνε από την αρχή. Μακάβι! Κάποια πράγματα. Μακάβι! Να έχουμε και τίποτα. Τα λεφτά άκου. Τώρα θα τα φέρει να τα στήσουμε για τι εκλογέ ή μόνο λόγια. Άκου. Πολιστικά είναι αυτά. Αμάρε. Τι είπε, Βασιλή. Λέω τα παράδε θα στήσουμε λόγια το τέτοιο που είπαμε. Ποιο? Για το αν θα ποιο θα βγει η κυβέρνηση. Κάτσε, νωρίστε. Τα γελάμε. Δίσου, τζόγο δεν γελάμε. Τζόγο έχει τέτοιο. Άντερα θέλει. Εδώ έχω κουμαρτζή, είναι δυνατό ο Βασίλη. Άντερα θέλει. Δεν μπορεί. Ένα δεκαρικάκι, ρε φίλε. Ένα δεκαρικάκι. Στεφανέ, είναι δυνατό. Ένα σα κόλλησε στο τοίχο. Ού, καλά. Μα κόλλησε, ναι, ένα στο ναι. Ούτε πρωτάθλημα δεν μπορείτε να πάρετε, δεν πιστεύετε. Ούτε να μπαίνει άλλο. Τον βλέπω. Σφιχτούλη τον βλέπω αυτό που μα κόλλησε στο τοίχο. Αλλά κόλμα βλέπω. Μακάρι, παιδιά, να βγει ο Άννη. Τώρα μακάρι, άσε το μακάρι και να με διορίσει πουθενά γιατί άρχισε να ψιλοπινάω το. Εσύ, εσύ, Στέφανε, είδε τον Τιμπέι απόψε. Τι Τιμπέι, ποιο είναι αυτό. Ποιο έχει Τιμπέι. Τι Αθήνα. Ποιο. Η 12 που. Η 9 μάλλον. Άστα φωνή ήταν το ρεύμα. Η 9 ήταν. Η αριστερή, η φόφη δεν ήταν. Τι φόφη, ρε, η φόφη δεν μπορεί να πει το φόρε. 25% τη δίνω. Τι 25% ρε, πού ρε στο PlayStation. Τα γκάλο. Τα γκάλο. Τα γκάλο που ξέρω εγώ τα μόνο γκάλο πήρε κάτι τσιγάρα παλιά. Την άλλη Κυριακή έχουν εκλογέ. Τραβά. Δηλαδή, άμα βγει η φόφη θα σκοτωθούν. Άμα βγει η φόφη πρωθυπουργό θα αλλάξει ο Χόντο Σέντερ τα καλλιντικά, ρε φίλε. Φύγε από εδώ, θα σε παρακαλώ. Πώ? Το Χόντο Σέντερ θα αλλάξει καλλιντικά, θα πουλάει σαλάμια άμα βγει η φόφη πρωθυπουργό. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Και εγώ το πιστεύω. Έχει πιάσει ποτέ σου Λούτσο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Γεια σου, Λούτσα. Φύγε. Μάλιστα. Μπροθ. Εγώ είμαι. Σχόραμε. Σχόραμε. 17χρονος Αριανός. Γεια σου, Αριανέ. 22χρονος Αριανός. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Εσείς που δεν θα πάτε στο φιλικό, τι σας νοιάζει με ποια ομάδα θα έρθει η Μπόκα. Ναι. Γιατί καίγεστε τόσο πολύ, επειδή εσύ θα πάτε στο φιλικό. Ποιος καίγεται, ρε φίλε. Η Μπόκα θα έρθει με ό,τι θέλει να έρθει. Εγώ, φίλε Καούρα, είχα να περάσω από τα Τρίκαλα. Τι θα κάνω με την Μπόκα και τι και τα λοιπά, δεν με νοιάζει. Αφού πέρασαν τα Τρίκαλα. Εγώ αυτή την καούρα είχα. Και να κερδίσω και τα επόμενα παιχνίδια στα χωράφια που παίζω να τελειώνω. Αυτή είναι η καούρα μου. Τι θα γίνει με την Μπόκα, τι δεν θα γίνει. Μακάρι ομάδα να βγάλει πέντε παράδες εκεί για γλυκά πανοράματος. Να πάνε σε ιερό σκοπό και αυτή είναι η ιστορία όλη. Τι να λέμε τώρα. Γλυκά φέτος. Οι ομάδες είναι ανύπαρκτες. Ένας είναι αντίπαλος. Βασικά ψάξει το δεύτερο. Μόνο η Δράμα έχει κάτι να κάνει. Όφι είναι ο δεύτερος. Η Δράμα είναι. Όφι. Θα το δεις. Να το θυμάσαι αυτό που λέμε. Εντάξει. Λοιπόν, όσο για το μπάσκετ, έγινε ένα ωραίο χειρουργείο. Και παρόλο που κάναμε πάρα πολλά λάθη προς το τέλος. Ποιος σας έφυγε, έβαλε ο Ολυμπιακός 3-3 τρίποντα. Έβγαλε ανακοίνωση, ΚΑΕ. Να, γιατί δεν ΚΑΕ Άρης. Άκου να δεις, ναι. Βασίλη. Ήμασταν εξαιρετικοί στην άμυνα. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός δεν πήγε ψηλά στο σκορ. Αλλά ήμασταν τραγικοί στην επίθεση. Σίδερο βρίσκαμε, σίδερο. Αυτό έγινε. Δεν ήταν κακός ο Ολυμπιακός. Εμείς ήμασταν πολύ καλοί στην άμυνα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο. Τι άλλο. Κάτι άλλο ακόμα να πω. Ποια φόφη είναι κι εσείς. Έλα ρε φίλε μου, χαμπέ, τι κάνουμε, χουλιαμά εδώ τώρα. Σιγά. Τι να ψηφίσουμε. Τι να ψηφίσουμε. Πειρατές. Ξέρω εγώ. Τι είναι καραϊβική. Πειρατές έχει κόμμα πειρατές. Το βάλω γάμα έχει κόμμα πειρατές. Έχει, έχει. Σουγαρά τώρα, δεν πρέπει να κάνουμε κανένα κόμμα. Μα κάνουμε. Λοιπόν. Ναι. Θέλεις. Ναι. Κάτι τελευταίο. Ναι. Κόμμα σχαμάδια. Ο ΠΑΟΚ θα τερματίσει τέταρτος. Λες, ε. Αυτό θα, σε μια ώρα που δεν έχει προσωπικότητα, δεν έχει κάτι να απαρτίζει το παιχνίδι του. Ναι, ναι, ναι. Άντε, γεια δεν έχει ταυτότητα ο Πάκη. Έλα, κρύε, φύγε, κρύε. Μην το λέω στο παιδί. Έλα, κρύε. Θα βγει τέταρτο. Έλα. Μάλιστα. Επόμενο, ναι. Εγώ είμαι. Εσεί είστε. Καλησπέρα. Έλα. Γεια σου, κυρία. Καλώ. Για πε μου τώρα, Ραπτόπουλε. Ναι. Τι θα βγει ο Πάκη στο τέλο, τι πιστεύει. Ξέρω εγώ, χορταρέα είμαι. Εγώ πιστεύω ότι και εσύ και εγώ πιστεύω ότι θα γίνει πρωταθλητής. Να βγει. Λοιπόν, είμαι από τους παοξίδες που μόλις τελείωσε το μάτι, άρχισα τόσο ντροπή. Ναι.
όταν μετά από ένα μάτς που η διαιτησία έχει παίξει 70-30 υπέρ, με την γνωστή εξέλιξη έχει φτάσει εκεί. Ναι. Αλλά μετά όταν έκανα flashback όλες τις φάσεις και το τι ακριβώς έγινε, άρχισα να τα βλέπω λίγο αλλιώς τα πράγματα. Ναι. Και θυμήθηκα τον κτηνίατρο που είπε, αρχίζω να πονηρεύουμε αυτή την ισοσκέληση των αποτελεσμάτων από όλες τις ομάδες. Ναι. Και εξηγούμε. Και είναι αυτή η ωραία ανάλυση. Ζαμπράνο, ξέρεις πόσο παίρνει ο Ζαμπράνο? Παραπάνω από μένα σίγουρα. Πρέπει να παίρνει κανένα δύο χαρτιά αυτός. Καλά κάνει. Όχι ρε φίλε, δεν παίρνει. Τόσο, όχι, δεν θα ψάξει το. Και δεν τα πληρώνει όλα ο ΠΑΟΚ. Δεν τα πληρώνει όλα ο ΠΑΟΚ. Τα πληρώνει και η ομάδα του. Έτσι νομίζω. Πάντως κοντά στα δύο χαρτιά είναι. Είναι μεγάλη φίρμα. Και αυτός ο παίκτης κανείς δεν είπε ότι δεν έκανε μόνο τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ενδιάμεσα πήγε και χτύπησε τον αντίπαλο για να την πάρει οπωσδήποτε πριν από 10 λεπτά. Δηλαδή, γίνεται στο 8 η φάση, κόκκινη κίτρινη και μετά από 10 λεπτά. Σωστά, καλά τα λες μέχρι εδώ. Ναι. Θα θυμάσαι. Ναι, δηλαδή, έτσι ακριβώς. Πάμε κάτω. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Με μυαλό υποτίθεται και τα λοιπά, κυνηγάει την κίτρινη κάρτα. Ναι. Όχι μόνο σε μία φάση. Κοίταξε να δει τώρα. Σε άλλα χρόνια θα λέγαμε ότι τα έχει πάρει. Δεν είπα τα έχει πάρει. Σε άλλα χρόνια, άκουσε να δει. Αν δεν είχε αυτά τα λεφτά να παίρνουν οι παίκτες, ας πούμε θα λέγαμε ύποπτος. Εγώ δεν είπα ότι ο Ζαμπράνο. Το λέω ρε ότι είπαμε. Θα λέγαμε, σου λέω. Εάν και εφόσον. Εάν είχαμε τον Βουλινό στον ΠΑΟΚ και ήταν, ξέρω εγώ, ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό και είχαμε τέτοια κάρτα, θα λέγαμε τα πήρε ο Στόπερ. Εάν και εφόσον. Να φυγεί ακρεούζε, εάν και εφόσον. Γιατί κάνει φάουλ. Γιατί κάνει φάουλ. Φάουλ, το φάουλ που κάνει είναι για να το βάλεις διακοπή συμβολέου. Όχι μόνο το φάουλ, έκανε δύο φορές πήγε για κίτρινη και τη μία του χάρισε μετά την κίτρινη. Τη χάρισε γιατί είναι δικός μας άνθρωπος εδώ. Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Κύριος, προχωρούμε. Προχωρούμε. Ναι. Πάμε στον Αστολουτσέ. Α, όχι, ένα δεύτερο Αστολουτσέ. Τρίτο θα τον πάμε. Πάμε λίγο στου παίχτε του ΠΑΟΚ. Είχαν πάθος ή δεν είχαν? Πάθος. Ναι. Πόσο πάθος μπορεί να βγάλει ένας 80 χρόνων μετά από εγχείρηση προστάτη να κάνει έρωτα με τη γυναίκα του που είναι 72? Και εγώ πάθος να βγάλει. Ότι είχαν πάθος. Και εγώ σου λέω τι είχαν πάθος, ψευτοπάθος. Ποιος είχε πάθος? Όλοι είχε πάθος. Περίμενε. Όλοι μποξέρ γίνανε. Έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ στον ΠΑΟΚ? Όλοι βαφτίστηκαν μποξέρ. Από τον Τζάλμα που ήταν το πιο σκοπεδί μέχρι τον Μπίσεσβαρ μέχρι τον οποιοδήποτε. Δώσ' μου μια ερμηνεία. Εγώ από τον Μπίσεσβαρ δεν το περίμενα. Θα σου δώσω εγώ την ερμηνεία. Θα σου περίμενα. Εγώ θα σου περιπτώσει ρε φίλε, θεωρήσω. Θα σου δώσω εγώ την ερμηνεία. Ήποπτο, ήποπτο. Όλοι θα πέσουν μαζί, παιδιά, θα με αφήσετε να πω. Λέω, πρώτον, η συμπεριφορά του Ζαμπράνου. Δύο, γίνανε όλοι μποξέρ. Ο μόνο μποξέρ ο οποίο σταμάτησε ένα μποξέρ και έγινε κότα και ούτε μπαλά έπαιξε ήταν ο Μάρτο. Περίεργο κι αυτό. Ερχόμαστε στο Λουτσέσκου. Έτσι. Έλα, μ' ακούτε. Δεν μιλάμε, συνέχισε εσύ. Α, ερχόμαστε να μην είναι ψυχραμμή, οκ. Πάμε στο Λουτσέσκου. Εντάξει, καθυστερημένο είναι, αλλά πόσο καθυστερημένο. Άντε, έτσι την ομάδα χάλια. Πάμε στι αλλαγέ. Και μου έκανε εντύπωση τι αλλαγέ. Πολύ ωραία ανέλυση του μάτς κατά τα άλλα. Τι αλλαγέ, το πόσο λάθο ήταν, δεν το ανέλυσε. Πρώτον, να δούμε. Δηλαδή, πόσο καθυστερημένο πρέπει να είσαι για να κάνει αυτέ τι αλλαγέ. Ο ΠΑΟΚ χάνει, προσοχή. Δεν είναι στο παλιά, είναι χαμένο στο 1-0, έτσι. Βγάζει το Σάχοφ αναγκαστικά γιατί και καταράχτη να είχε στα δυο σου μάτια, θα έβλεπε ότι πρέπει να βγει. Ωραία. Και τι κάνει, ενώ θε γκολ, βάζει, ενισχύει ουσιαστικά την άμυνά του, αυτή που του λείπει, δηλαδή βάζει τον Κρέσπο και μειώνει την επιθετική δραστηριότητα του ΠΑΟΚ, βάζοντα το Βιερίνη αριστερά με αμυντικά καθήκοντα. Δηλαδή, εμεί θέλουμε επιθετικότητα, τον καλύτερο επιθετικό σου τον μειώνει. Και ποιον δεύτερη αλλαγή. Ενώ περιμένει να μπει οπωσδήποτε το δεκάρι για να φτιάξει το παιχνίδι. Δεν έβγαλε τον Σάκο, έβγαλε τον Λέοβατ, συγγνώμη. Και αντί να. Και βάζει το Βιερίνη από εκεί. Δεύτερη αλλαγή. Βάζει τον Σάχοφ στο δεύτερο ημίχρονο. Σωστά το βγάζει. Και αντί να σου βάλει τον Μπίσεσβαρ, σου βάζει τον Τσάλμα. Τον Καραγκιοζάκο. Οργάνωση θέλει. Γκολτζή θέλει, σου βάζει τον Τσάλμα να μου κάνει τι. Με αποτέλεσμα, όταν είναι αναγκασμένο να βάλει τον Μπίσεσβαρ στο 70, να σου βγάλει τον επιθετικό. Για να μείνει με έναν επιθετικό, ενώ θε να βάλει γκολ. Δηλαδή, ενώ έχει δύο επιθετικού, τον Πέλκα και τον Πρίγκοβιτ, σου βγάζει, ενώ θε οπωσδήποτε επιθετικού για να ισοφαρίσει, σου αφαιρεί τον έναν.
ουσιαστικά μπλόκαρε τον εαυτό του με τις αλλαγές. Δηλαδή αυτό το κάνει μόνο ένας που θέλει να αυτοκτονήσει. Έχω Ζαμπράνο, έχω τους μποξέρτες δικούς μου, έχω και τον Λουτσέσκο. Εντάξει, μπορεί να είναι κακός προπονητής. Σε αυτό το σημείο δεν μπορεί να φτάσει κάποιος, έτσι. Δεν γίνεται. Μ' αρέσει η προσέγγιση σου, φύγε. Άριστος. Πέντε είναι στη γραμμή, τους πάρουμε έτσι. Όλους, ρε. Όλους. Και αυτόν. Έξι, και αυτόν. Και αυτόν. Έξι, τελευταία για σήμερα. Πάρτους. Καλημέρα. Αυτό είμαι. Ναι. 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 Καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, Βασίλης λέγομαι. Πώς? Βασίλης. Βασίλης, έλα Βασίλη. Λοιπόν, εγώ για τον ΠΑΟΚ πήρα να μιλήσω. Λοιπόν, θεωρώ ότι η ομάδα πάει από το κακό στο χειρότερο. Χρειαζόμαστε αλλαγή προπονητή άμεσα. Ποιο να πάρουμε? Ποιο να πάρουμε? Λοιπόν, εγώ έχω τρεις υποψήφιους στο μυαλό μου. Για να ακούσουμε. Λοιπόν, μην με κράξεις. Όχι, όχι. Όχι. Έχω Σάντος. Ο Σάντος δουλεύει. Ζόγκ. Δουλεύει προς το παρόν. Να αφήσει την εθνική ομάδα του Μουντιάλ να έρθει στον ΠΑΟΚ. Το καλοκαίρι θα έρθει. Ναι. Για τώρα δεν ξέρω. Σου μιλάω και το καλοκαίρι για την νέα σεζόν. Το καλοκαίρι θα ξεκινήσει ο Γκαρσία προετοιμασία σαν βοηθός. Ένα-δύο τα χεράκια. Και μόλις τελειώσει από την Πορτογαλία έρχεται στον ΠΑΟΚ ο Σάντος. Αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Λοιπόν, να σου πω εγώ τους τρεις προπονητές. Αυτό θα γίνει. Εσύ τώρα πες τους τρεις. Λέγε. Ωραία. Γκαρσία, Κονσεϊσάο, Σάντος. Κονσεϊσάο θα φύγει από την Πόρτο. Μαζί για το δρομοκαίτιο. Κονσεϊσάο να φύγει από την Πόρτο. Λοιπόν, θες το ρεπορτάζ ή θες να λες αυτό που θέλεις να γίνει? Δεν γίνεται αυτό. Θέλω ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λέει: ο Γκαρσία αναβαθμίζεται, κάνει ραντεβού μυστικό για να αναλάβει την ομάδα. Εάν δεν πάει καλά ο Λουτσέσκο θα του δώσουν άλλη μια ευκαιρία. Αλλιώς παίρνει ο Γκαρσία την ομάδα. Όπου πάει, έρχεται ο Σάντος και ο Γκαρσία γίνεται βοηθός του Σάντος. Ναι. Άμα χάσει από τον Παναθηναϊκό έβγει ο Λουτσέσκου. Αναλαμβάνει ο Γκαρσία μέχρι το τέλος με τον Σάντος να δίνει όπως ο Λάκης ο Πετρόπουλος ναι. Από το τηλέφωνο της προπονήσεις θα του λέει τι θα κάνει. Με το Skype θα κάνουν προπονήσεις. Και τι γίνεται άμα φεριχεί με τον Ατρόμητο, δεν φεύγει? Ό,τι και να γίνει στραβή, ο Σάντος είναι ενημερωμένος, θα δουλεύει σε δύο ομάδες. Άλλο έτσι. Το κατάλαβες? Τώρα τι θες εσύ και τι θέλω εγώ, τα άλλα άστα. Ναι. Προπονητής με Skype δηλαδή. Με Skype, ναι. Εδώ κάνει πείδημα με Skype. Ο προπονητής εμπείραξε. Cyber Sech. Δηλαδή πρωτάθλημα θα προσπαθήσει ο ΠΑΟΚ να πάρει με προπονητή μέσω Skype, μου λες τώρα. Γιατί? Όχι μέσω Skype. Λέω εγώ ρε παιδιά. Για αφρούλα από τη Νέα Υόρκη μιλάω εγώ από το Skype. Συμπηδά στη Νέα Υόρκη κοιμόμενα. Από τον Αϊχαράπη. Τι δεν μπορεί άλλο να κάνει. Θεωρείς? Εσύ έβρεσαι την Πόκα Junior. Με την Πόκα θα παίξω μέσω Skype εγώ τώρα. Κάτσε λίγο. Έλα γόρι μου. Μπορεί να έρθει ο Σάντος στον ΠΑΟΚ. Ο Σάντος. Φρέκλεισε σου λέω. Έκλεισε. Για του χρόνου. Με Γκαρσία βοηθώ. Ωραία. Επίσης. Πόσες ειδήσεις σου δώσαμε τρεις μήνες πριν? Ορίστε, δεν άκουσα. Λέω πόσες ειδήσεις σου δώσαμε τρεις μήνες πριν. Και κάποιες που ήταν αγίου δεν γίνανε, πάλι τις δώσαμε. Αφού θα είναι ο Γκαρσία πρώτος προπονητής, γιατί ο Σάντος να του δώσει εντολές να πάρει το πρωτάθλημα ο Γκαρσία και να χάσει τη θέση του μετά? Μετά θα διώξουν, δηλαδή θα πάρει ο Γκαρσία το πρωτάθλημα και θα τον διώξουν για να, και θα τον βάλουν δεύτερο για να βάλουν τον Σάντος πρώτο. Έχει. Τι παλαβά είναι αυτά μου, ρε βόλε που λέτε. Ο Σάντος έχει πάρει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ναι. Θα πάρει το πρωτάθλημα ο Γκαρσία και θα τον βγάλουν από πρώτο προπονητή, θες να μου πεις. Και θα φέρουν τον Σάντος και τον Γκαρσία βοηθό. Αμα στρελάνε τελείως με αυτά που λέτε εδώ πέρα τώρα. Καταλαβαίνεις το ρεπορτάζ, ναι ή όχι? Το καταλαβαίνω, να σε πω λίγο όμως να απαντήσω. Δεν στέκει ρε αυτό. Ο Σάντος, ο Ιβης σε πήρε κύπελλο και τον έδιωξες. Έχω αυτό, δεν έχω το κύπελλο. Άλλο το πρωτάθλημα, ρε. Άλλο πράγμα το πρωτάθλημα. Το ίδιο με το κύπελλο. Ο Σκότς πήρε πρωτάθλημα και τον διώξα την άλλη χρονιά. Λέγε. Τον Ιβης το φάγανε κάποια την ΠΑΕ και τους ξέρεις καλά. Κάτι κακάτσιδες εκεί πέρα. Μια χαρά είναι που ηγετά σου να λένε. Έφυγε. Επόμενος. Πέμπτος από το τέλος. Έλα φίλε. Τον ωραία, έχουν μιλήσει, έχει πάει στην Πολύχνη, μίλησε με τον Σαράτσι, πήγε και ο Βιερίνη, έπιε καφέ εκεί, πήγα και παράγοντες, πήγε και ο Καγκάτσης, ξαναμιλήσανε. Τι ας σας πούμε, θα πάει ο Σάντος στον ΠΑΟΚ να κλείσει την καριέρα του. Με προοπτική πρωταθλήματος και με λεφτά. Αυτά που δεν είχε με τον Ζαγοράκη. Στα 66 του μέχρι τα 70 θα βγάλει άλλα 5 εκατομμύρια για τα εγγόνια του. Άσχημα είναι. Λέγε φίλε. Έλα καλησπέρα. Καλώς τον. Έλα Κωστά. Με το Φλόρο τον Ρονάλντο δεν θα προχωρήσει η Πορτογαλία. Δεν θα κάνει καλή πορεία. Με το Φλόρο. Θα αποκλειστεί και θα έρθει στον ΠΑΟΚ.
Λέγε φίλε. Αλλά καλησπέρα. Καλώς τον. Ο Γιώργος από Κοζάνη. Κοζάνη, ναι. Αλλά Κωστά, με θυμάσαι εσύ. Έλα. Εμείς θα μιλήσω εσύ από έξι ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θα σου πω πότε θα φύγει ο Γκαρσία. Εσύ το ρεπορτάζ από πού το έκανες, από τον Κρόκο Κοζάνης θα πούμε. Βάσει, μπράβο, σκατά. Να τα. Κοπάνε τα κυριοτσίπουρα. Να σου ξελίσω λίγο. Τα φωνία τα λες, δεν τα λες. Τους κλείνεις όλους σε 5 λεπτά τους κλείνεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα πέσω Κοζάνης, έμαθα από ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γιατί και όμως και εσένα είμαι γάτος και θα λες πολύ καλά. Γάτος είσαι από την Κοζάνη. Και η Γκαρσία θα έρθει και μετά σε άλλους, μπράβο. Πολύ σωστά. Τα λέγαμε και μια άλλη φορά, θυμάσαι. Σ' έχω πει. Μου λες, έχεις δίκιο. Όταν μια ομάδα Κοζανίτη μετράει πολύ το λαϊκό έρισμα και έχει προσωπολάτρες οπαδούς, αυτά μετράνε πολύ. Δώσε στο λαό τι θέλει. Τι μετά θέλει ο λαός. Αγώνα, η Παναγιά σου μελά. Δάκρυσε την εικόνα από πίσω. Τι θέλει, Γκαρσία. Γκαρσία. Βιερίνια χοντρό. Πάρ τον χοντρό του Βιερίνια. Τι θες άλλο. Κωστά. Ναι. Θα έρθει ο Γκαρσία. Μετά τον αγώνα από την Ξάνθη που θα χάσει ο Πάοκ από την Ξάνθη, εσκεμμένο για να έρθει ο Γκαρσία, το θυμάσαι. Εντάξει. Άρα και λευκή πετσέτα αφήνα... δηλαδή λέμε τώρα. Σήμερα. Εγώ κοίταξε και βλέπω ότι ακούω Γεωργίου Αθήνα Αθηναϊκά πρακτο... Άρα λευκή πετσέτα λες. Και ακούτε. Ναι. Λένε οι Αθηναίκοι Γεωργίου παιδιά, πολύ πάνω τα έχετε βάλει εσείς ο Πάοκ στο πήγη. Πρωτάθλημα, πρωτάθλημα, τι γίνεται πούμε, ναι, πάμε κάτω τώρα. Ενώ το παίρνουμε σιγά σιγά πιο τώρα το μάτς με τον Ατρόμητο, ο Σαββίδης θα το πάρει. Με τα Γιάννενα, με την Κέρκυρα, ο Σαββίδης θα τα πάρει. Σίγουρα. Θα πάρει και ο προπονητής 2-3 και 2-3 και ένας διαιτητής. Ξάνθη, θα προχωρήσουμε. Θα το θυμάσαι, η γνώμη, η συνεξάρτητα των χάρτες και εμένα να πάω την Καρσία. Αλλά ξέρεις τι, θα γίνουν πολλά όσο δεν ξέρω τι θα συμβεί. Τι θα γίνει, θα σκιστεί το καλτσόν, επόμενη γραμμή. Τι, α, μπράβο, γεια σου, γεια σου. Σαματάς θα γίνει δηλαδή. Ο Λουτσέσκου καθάρισε με τη δήλωση που έκανε, θα με σκοτώρανε πριν μια εβδομάδα. Κλείσε το ράδιο, φίλε. Ναι. Ναι. Γιατί με κλείσατε ρε προηγουμένως, πριν τελειώσω τι θέλω να πω. Πας αργά και εσύ, μπορεί το ταξίδι το πας πιο γρήγορα. Πολύ αργά, εγώ πήγα αφού εσύ μιλάς συνέχεια. Mm. Λοιπόν, άκουσα τώρα αυτή τη συζήτηση. Εγώ δεν ξέρω ποιος θα έρθει στον ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν. Ξέρω ποιος θα τερματίσει την σεζόν αυτή πάντως. Και αφού έχεις ρεπορτάζ, πρέπει να ξέρεις ότι οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ προσπαθούν να φέρουν στη θέση του Λουτσέσκου έναν παλιό συμπαίχτη τους που έχει ξανακαθίσει τη θέση του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Τον Παράσχο. Παράσχο. Δεν το ξέρεις αυτό. Πού είναι έρθει ο Παράσχος στον ΠΑΟΚ. Παράσχος στον ΠΑΟΚ. Προπονητής. Μετά τον Λουτσέσκου να τελειώσει τη σεζόν. Μάλιστα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον. Ταβέρνα, λίγο, κυρία Μέρη, Πορφύρα, Μαύρη Θάλασσα, Φαρσαλινός. Ρε, θα σταματήσει να μιλάς. Τι να σταματήσω να μιλάω, ρε, αυτός θα σκάσει από το φαΐ άμα έρθει εδώ. Κάτι μάγουλο τσαλάν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είναι τα αλκαβαράτε με την Μπόκα. Η Μπόκα και με την ομάδα τένις να έρθει και πικ-πονκ είναι ένα μεγάλο γεγονός για την Ευρώπη. Για την Ευρώπη, ναι, όλα τα site της Ευρώπης θα γράψουν ότι ήρθε η Μπόκα Τζούνιορ να παίξει με τον Άρη και μπήκε μέσω Άρη 30.000. Εσύ πες ότι δεν θα το γράψω. Μεγαλύτερη λακαμία που μπορούσατε να κάνετε είναι. Καλά, έτσι. Να έχετε το Χαριλάου μισογεμάτο, μισοάδρα, η Μπόκα Τζούνιορ και αντί να βγάλετε λεφτά, πληρώστε από την τσέπη. Πανέξυπνοι εσείς στο marketing πρώτοι. Ενώ εσείς οι λέσχες να πούμε, ναι. Τι να σας πω, εσείς που είστε ξύπνοι, αστροπελέκια. Αστροπελέκια είστε. Όταν λες για μας, τι εννοείς, όταν λες εμείς. Όλους σας. Τι θα πει όλους μας. Γιατί όλους τους λέτε να πούμε ότι είναι, ξέρω εγώ, κουτοπώνηροι, χαζοί, βλάκες και ξέρω εγώ. Εσείς είστε οι έξυπνοι. Εμείς στο Μετρόπολης, πέντε ραδιόφωνα, στην τριάδα είναι. Για σένα. Λεφτά έρχονται τις διαφημιστικές, μια χαρά πληρωμένη. Κάνανε το κόλπο ρελάς όταν ο κυρίες και κύριοι σουβλάκια και σουτζουκάκια από εδώ. Τι θες, μια χαρά επιχείρηση είναι. Στη Θεσσαλονίκη έχει πολλές. Μιλάς εσείς, εμείς τι είμαστε, πάω και είμαστε. Σαν συντελεστές μιλάω. Τι συντελεστές. Σαν συντελεστές μιλάω. Έτσι, εγώ ότι έρχεται το ρεύμα στο σπίτι το πληρώνω. Το έμφυα το πληρώνω. Τα μάτια το πληρώνω. Εσείς τον Άρης πληρώσεις τίποτα. Τις συναλλαγές μου τις πληρώνω. Πληρώσατε τίποτα ή κάνετε οι παίκτες του Άρη. 100 παίκτες σαν τους λύκους. Για τον δημοσιογράφο που φέρνει ο Τζόκερ.
στη μεσημεριανή εκπομπή. Τι Τζόκερ, τι λέει. Είπατε τίποτα για τη δίκη. Για ξαναπες το, δεν κατάλαβα. Ποιος Τζόκερ. Τι έκανε. Που το βγάζει, βγάζει έναν δικηγόρο, δεν βγάζει. Το Παναγόπουλο. Το βγάζει, ναι. Για τη δίκη είπατε τίποτα που έγινε σήμερα για, με, το, με τον Καρυπίδη και την Καρυπίδενα. Ποια υφαλοκρυπίδα. Ποια δίκη, πες μου ρε φίλε, πες μου να καταλάβω, δεν άκουσα, όχι. Είχε κάνει μήνυση ο Καρυπίδης τον Παναγόπουλο. Ναι. Και είπε ο Παναγόπουλος ότι πρέπει να την αποφύγει και ότι ξέρω εγώ... Γιατί τον πάρα, έκανε μήνυση. Τελικά, γιατί είπε ότι τα λεφτά ήταν μούφα το 1.200. Ναι. Η αύξηση με το κουκ και βάλε. Ναι. Δικαστήριο και δικαιώθηκε και θα πάρει κάτι ψηλά, κάτι 5.000 να πούμε. Ποιος θα τα πάρει. Μαζί με την αδερφή του. Θα πάρει για αγωγή, τον έκανε. Ναι ρε παιδί μου. Ωραία. Και επεδίκασε το δικαστήριο από 5.000 ευρώ να πούμε και την Καρυπίδενα και τον Καρυπίδη. Του αθώ, δηλαδή τι, να πληρώσει ο Παναγόπουλος. Ναι, σαν ηθική βλάβη. Σαν ηθική βλάβη. Πόσα τα ψίχουλα είναι αυτά. Θα σου λέω, πόσα λεφτά. Αυτό δεν το ξέρετε. Πόσα λεφτά. Δες τα λεφτά. Ρε γαμώτο, πόσα λεφτά θα πληρώσει. Από 5.000 στον καθέναν. 5.000 τον πρόσφυγα. Αυτό δεν είναι τα χρήματα. Ναι. Δεν είναι θέμα τι χρήματα πήρε ο Καρυπίδης. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η σκευωρία κατέπεσε. Κατέπεσε. Νομικά. Ναι. Φυσικά. Γιατί μέχρι τώρα τον είχε βγάλει 3-4 φορές ο χαχαχαχαχα στη μεσημεριανή εκπομπή για να πει αυτά τα δικά του Παναγόπουλου. Ναι. Ο δηλωμένος Αντιαριάνος. Ναι. Έτσι. Αλλά δεν άκουσα τίποτα στο ραδιόφωνο σας για αυτό το πράγμα. Παράληψης. Ενώ όλα τα άλλα τα ραδιόφωνα το έχουν πει μέχρι και η Ερασπορ. Εσείς δεν το αναφέρατε καθόλου. Δεν το ξέρω το ρεπορτάζ. Άσε με μια μέρα να το δω. Θα το ρωτήσω τον Μπούζο. Άκουμε. Θα το ρωτήσω τον Μπούζο, τον Γιώργο. Και άμα είναι να τον πω, να το βγάλει αύριο κατά πέτυση του λαού του Άρη. Ναι, να μάθουμε και τα νέα του Πασαρικού. Και το Χαλκίδι δεν έχω καιρό να ακούσω. Τον υπενθύμησα. Ωραία. Ε? Έγινε δημοκρατία. Έφυγε. Φιλιά. Βεβαίως. Εδώ τα ακούσουμε. Επενθύμησα και το Χαλκίδι. Και άλλους φίλους να ακούσουμε. Βεβαίως. Καλημέρα. Εσύ στον Πασαρακό και τα νέα. Ναι, ζωρίστηκα. Γιατί άμα δεν πα, θα έχει. Ζωρίστηκα. Τζίσταχη, ο Μανατίδη θέλει. Ζωρίστηκα. Δεν θα έχει τίποτα Πασαρακό. Εδώ τα Στάγκερ. Λέγε. Τα Στάγκερ. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Ακούω, εγώ είμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, παίρνω από Μόναχο Γερμανία. Μπράβο. Μιούνιχ. Σε ζηλεύω. Χρήστο και Ασπρόμαυρο. Καλώ ήταν. Λοιπόν, να σου δώσω λίγο ρεπορτάζ λίγο για το θέμα που άνοιξε στι αρχέ και για το Γιαννιώτη. Μάλιστα. Τον τερματοφύλακα του Ατρομήτου. Βεβαίως. Επειδή έτυχε να είμαι και, είμαστε και χωριανοί. Το Μητρούσι. Και με τον παπά του ήμασταν μαζί στο γήπεδο του ΠΑΟΚ και είμαστε και χωριανοί και μέναμε και 10 χρόνια στην Τούμπα στο ίδιο σπίτι, στο ίδιο σύνδεο οικοδομή. Ο παπάς του είναι δάσκαλος εδώ στο Ζάμπινγκ, σημαίνει δίπλα. Ακριβώς. Και η μάμα, και η μάμα του είναι. Η μάμα του. Και η μάμα του, ναι. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν. Καλά παιδιά, τον παπά το γνώρισα. Καλό παιδί. Ναι, επειδή ξέρω την ιστορία, δεν ξέρω αν την ξέρει εσύ. Πες την και εσύ να την ακούσουμε, πες την. Λοιπόν, εκεί που έπαιζε το παιδί αυτό, κάποια στιγμή ο μπαμπάς του ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ να παίξει. Ο μπαμπάς του ΠΑΟΞής είναι. ΠΑΟΞής φορά. Γλίτωσε το παιδί, γλίτωσε. Λοιπόν, ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ και πήγε, μίλησε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, τον είδανε και τυχαίως δεν τον πήρανε. Για κάποιους λόγους δεν τον πήρανε, δεν μπορώ να το πω δημόσια. Μην το πεις όχι. Κατάλαβαμε γιατί δεν το πεις όχι. Μην το πεις, κατάλαβε κόσμος. Παρακάτω. Και θέλω να πω. Και μετά που εκεί έφυγε το παιδί, έπαιξε σε κάποιο χωριό στον Ομό Σερών, σε κάποιο σύλλογο. Στο Μητρούσι. Και μετά που είπε και μετά που είπε ήρθε και η μαύρη λιμουζίνα και τον πήραν στην Αθήνα. Η λιμουζινέτα του Μαρινάκη. Ήταν στο Μητρούσι, τον πήρε ο Γάζαρο με τον Τριμπέρι και μετά έγινε αυτό που είπαμε. Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω, οι δικοί μα οι άνθρωποι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, ήταν τόσο τυφλοί και δεν τον είδαν το παιδί ότι είχε ταλέντο. Γιατί οι ταλαντούχοι είναι. Εδώ του πουλήσανε. Για Mercedes τα Κόρντομα. Μπαμπά! Η αιτία ήταν. Δεν θέλω να το πω τώρα, κατάλαβε τι έλεγα. Έλα, δεν το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε, το ξέρουμε. Λοιπόν, ένα αυτό. Και δεύτερον, θέλω να πω για τον Λουτσέσκου.